Carimeira, vareira, tenta paz puterá. Na sepanda, mazimas, e isto se apedia. Ωρητόρα θα πλένε, θα πονάνε. Καλησπέρα από τα στούντιο του Λίμπερο 104,4. Είναι η εκπομπή και το τρίτο σου πόδι θα είναι πάντα ψηλά. Να είναι πάντα ψηλά. Να είναι. Ναι. Θα είναι. Θα είναι. Όχι παιδιά, να είναι λέει. Να είναι, θα είναι. Είναι σαν ευχή. Εκφράζει την ευχή, εμείς εκφράζουμε την βεβαιότητα στα του. Θα είναι, μάλλον. Το μάλλον του το έβαλες, δεν το έσωσες. Ναι. Τι έγινε, Σταύρο. Καλή εβδομαδίτσα. Γιατί είναι, Σταύρο. Δραματική εβδομάδα. Όμορφη Δευτέρα στο παρεάκι. Τελευταία Δευτέρα ελεύθερη. Να είναι πάντα. Να είναι πάντα. Ευχαριστώ. Να είναι πάντα ψηλά, λέει. Ναι, άλλο αυτό. Έλα, Σταύρο, είμαστε μαζί σου. Τέλος πάντων, είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη στιγμή τη ζωή μα. Γελάει ο κόσμο. Δεν το βλέπω, αλλά οκ. Εγώ θεωρώ ότι. Δεν γέλασε όταν σου ήρθε το προσκλητήριο. Γέλασα. Εγώ δεν γέλασα, Σταύρο. Απ' τη χαρά μου γέλασα. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, δύσκολη εβδομάδα, παιδιά. Ένας κόμπος στο στομάχι, δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος που το παθαίνει. Όχι, όλο το παθαίνουν, νομίζω. Δεν ξέρω προσωπική άποψη, αλλά εντάξει. Μια ιδέα είναι, Σταύρο. Ο άνθρωπος εξελίσσεται, προοδεύει. Α, μπράβο. Η Λίλα έμαθε ότι παντρεύομαι. Όχι. Λίλα! Το κρύβει ο Στέργιος. Εντάξει, μικρή είμαστε ακόμα. Τι μικρή είστε ακόμα. Δεν πάτσε ακόμα τα 40, ρε φίλε, κάτσε, μικρό είμαι ακόμα. Πότε πρέπει να παντρευτείς. Έχω ακόμα ένα χρόνο. Δύο. Οριακά. Φίλος έξαλλος με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Παύλα Θιό σου. Ναι. Μου στέλνει μήνυμα για να θυμηθώ τι έγινε το περασμένο Σάββατο. Σάββατο ήταν, Παρασκευή. Σάββατο. Σάββατο. Δεν το ξεχνάω με τίποτα. Ενημερώνω. Και δεν να κάτσω να ασχοληθώ τώρα με αναλύσεις του πώς έπαιξε η Εθνική, τι έκανε, τι έρανε. Αλλά το πώς συμπεριφέρθηκε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός παίχτες του ΠΑΟΚ εδώ και καιρό. Το Σάββατο ξεχύλισε το ποτήρι. Λέω εγώ. Και όχι τίποτα άλλο, τρώμε και το χρέο μας σαν ΠΑΟΚ. Ότι βάλαμε δικό μας προπονητή και τέτοια, εντάξει. Προπονητής δεν είναι δικός μας. Καταστρέψατε το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λοιπόν μη μας χρεώνετε. Αντιθέτως, για λόγους χύψη δεν με απασχολούν, εγώ την ουσία βλέπω. Και δεν βγάζω καν τα αλγά με την Εθνική ξαφνικά, ποτέ δεν ήμουν φαν της Εθνικής Ελλάδος. Ο συσχετισμός με την ομάδα του ΠΑΟΚ και τα προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν από μια αδικία που υπάρχει απέναντι στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτά συζητιώνται σε μια ομάδα. Δημιουργείται ένας εκνευρισμός. Όταν βλέπεις εγώ Γιαννούλη στο Βαλεριάνο, ναι, στην Εθνική, μετά τις δύο τελευταίες σεζόν που έχει κάνει, είναι λογικό να εκνευριστεί. Όταν βλέπει ο Πέλκας το Σιώπη στο 10, ενώ είναι 3-0 το σκορ, είναι λογικό να εκνευριστεί. Όταν ο Κουλούρης βλέπει ότι μοναδικός τρόπος ανάπτυξης της ομάδας είναι οι γιώμες και πηδάει κεφαλιά ο Σέντερφορ Φορτούνης και όχι ο ίδιος, είναι λογικό να εκνευριστεί. Εντάξει, είναι μερικά πράγματα λοιπόν που δεν μας αρέσουν σαν ΠΑΟΚ να συμβαίνουν. Σαν ΠΑΟΚ, σαν ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Δεν είμαι ο ΠΑΟΚ εγώ επίσημος. Ο επίσημος ΠΑΟΚ δεν έχει πει κουβέντα για αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε, λέω εγώ. Θα έπρεπε. Ωστόσο, επιβεβαιώνονται κάποια πράγματα. Δεν θα το τραβήξω παραπάνω, αλλά δεν θέλω να δημιουργείται πρόβλημα στην ομάδα μου. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Για τον Μπάρκα, επειδή γίνεται κουβέντα για Μπάρκα, Πασχαλάκη, Βλαχοδήμο. Εντάξει, εκεί δεν θα κάτσω να το παίξω. Έπρεπε να παίζει και ο Πασχαλάκης. Είναι τρεις καλύτερα τροματοφύλακες και διαλέγεις έναν. Εκεί δεν θα κάτσω να. Και ο Μπάρκα ήταν και πολύ καλό το περασμένο Σάββατο. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι. Παράδειγμα, πριν συνεχίσει, να τρως γκολ, φίλε, από Μπαρέλα. Ναι, είναι λίγο καρμικό. Είναι λίγο καρμικό. Αλλά. Το τρώω στον κόλλο από τον Μπαρέλα γιατί ο Σιώπης που έχει βάλει αμυντικό χάφι είναι 12 μέτρα πιο πάνω. Έχουμε βάλει στο repress ανάλυση του παιχνιδιού. Μπορείτε να δείτε. repress.gr. Ο Σιώπης μπήκε στο δεύτερο. Ο Σιώπης μπήκε σαν δεκάρι στο δεύτερο. Ναι. Έκανε και ένα πολύ καλό σουτ. Δύο νεκροί, τέσσερις τραυματίες. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί, η θέση του είναι στο 6 και παλεύει και κάνει και δουλειά και χιλιαδιό.
Αν είσαι εσύ ο Πέρκας που έχεις 4 τίτλους τα τελευταία 3 χρόνια, έχεις 2 double-double goal assist, έχεις παίξει καθοριστικό ρόλο στον τελικό το τελευταίο και δεν μπαίνεις ούτε στο 0-3, μπας και δώσεις λίγο επιθετικότητα, τι να κάτσεις να πεις τώρα δηλαδή, εντάξει. Που παίζει ο Μαυρίας, που μετά τον Παναθηναϊκό έχει αλλάξει 7 ομάδες και παίζει στην 5η που ισοβαθμεί με την 6η Ομόνια Κύπρου, Ομόνια Λευκοσίας, που ισοβαθμεί με τη Νέα Σαλαμίνα. Πάρε καλά που δεν ισοβαθμεί με το Αλουφαν Πάρκ. Ωραία. Και το Magic Park. Τα φιλιά μου Κίμωνα. Κορυδεύουν οι δικοί μας τον Κίτσιου. Πολλές φορές. Ωραία. Αυτή η νοοτροπία η κακή. Ο Κίτσιου είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Όταν τον κορυδεύεις εσύ, δίνεις δικαίωμα στον καθένα να πιστέψει ότι ο Κίτσιου δεν είναι ποδοσφαιριστής. Εντάξει. Και να καλεί τον Μαυρία που παίζει. Δεν έπαιζε στη Χιμπέρνιαν, δηλαδή στη Χιμπέρνιαν, παιδιά, αν χάσω 25 κιλά παίζω. Ναι. Εντάξει. Δεν έπαιζε στη Χιμπέρνιαν και πήγε στην Ομόνια. Εντάξει. Και έχει 3 γκολ, 1 assist σε μισή σεζόν στην Ομόνια. Ο Κίτσιου πήγε στην Αγκαρακιτσού, την ξακουστή. Τιμημένη. Τιμημένη. Δεν μπόρεσε να βρει χώρο στον ΠΑΟΚ γιατί υπάρχει ο Μάτος. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Και έπαιξε στα 15 διαθέσιμα παιχνίδια 14-90 λεπτά. Ένα παιχνίδι είχε κάρτες, δεν έπαιξε. Όχι δηλαδή επειδή το θέλει ο προπονητής του. Έκανε 3 assist. Έχει καριέρα με 200 παιχνίδια. Ωραία. Βασικός σε κάποια σεζόν στον ΠΑΟΚ. Βασικός σε Σέντρου Ιτέν. Βασικός στην Αγκαρακιτσού. Δηλαδή δεν είναι μια μηδενική οντότητα ο Κίτσιου που εμείς, επειδή θέλουμε τον Καφού εκεί, εκμηδενίζουμε. 7 ματσάκια παίξει ο Μαυρίας φέτος στην Κύπρο. Ναι. Ένα γκολάκι το βάλε. Ένα γκολ, 7 παιχνίδια. Δηλαδή, ο Κίτσιου είχε και 5 συμμετοχές στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έκανε συνολικά 19. Και οι τελευταίες 14 είναι 90 λεπτά. Ναι. Στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Και δεν καλεί τον Κίτσιου και καλεί τον Μαυρία. Ωραία. Δεν καλεί τον Γιαννούλη. Και καλεί τον Βαλεριάνο, ο οποίος δεν το πιστεύει ότι τον καλεί. Δεν τον πιστεύει. Ωραία. Ο Κουλούρης πρώτο σκόρερ δεν περνάει από το μυαλό του να μπει. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείται ακόμα και όταν δεν έχουμε φορ. Βάζει το φορτούνι, καταστρέφοντας και το φορτούνι. Καταστρέφοντας και ό,τι καλό έχει η εθνική δημιουργικά στο μεσοδιάστημα. Εντάξει. Και εμείς πρέπει να μην μιλάμε και να ανεχτούμε αυτό το πράγμα. Και να χρεωθούμε ότι είναι και δικός μας. Δεν είναι δικός μας ο προπονητής Εθνικής Ελλάδος. Εντάξει. Ο μοναδικός που ήταν δίκαιος ως προπονητής και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, όχι ο μοναδικός, μαζί με τον Ρεχάγκελ και έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ είναι ο Φερνάντο Σάντος. Δικαιότατος. Δεν μπορείς να πεις κουβέντα. Για όλους, όλοι. Ο οποίος χθες καθάρισε και την Ολλανδία. Μια ομάδα που βάζει 2-3 γκολ σε κάθε παιχνίδι την κράτησε στο 0. Πέτυχε ένα γκολάκι. Πήρε το απευθείας εισιτήριο για το Euro 2020 και θα ξύνεται για 1,5 χρόνο τώρα. Θα τις δίνει. 2. Θα ξύνεται. Θα κάνει δοκιμές. Ναι. Ο Φερνανντάου, ο τεράστιος. Ο Ταβερνιάρης, Σταύρο. Όχι, ο Καρπουζάς. Καρπουζάς, ναι. Ταβερνιάρης ήταν ο Ντελμπόσκι. Ναι, ναι, ναι. Και τα βερνιά ήταν και τόσο γιατράς, ο δικός, την Προμηθέα. Πω, τι παλικάρι κι αυτός. Τι γέλιο. Ναι. Ωραία πράγματα. Πώς ήταν που έκανε εκείνη τη μετάφραση, Στέργιο. Ποια. Στο Λούμπερ που βλέπαμε τις φορές. Το βίντεο λέει, ρε. Που μιλούσε αγγλικά και πετάει ένα κολοκύθια μάντολες, τι πέταξε. Κάτι είπε. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία με την εθνική. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, κανένα πρόβλημα. Απλά μην χρεώνεται σε εμάς, ενώ δεν προσφέρει σε εμάς τίποτα. Ούτε καν είναι δίκαιος απέναντί μας. Γιατί ξέρω ότι επειδή πάω και είμαι και ξέρω ποια είναι η νοοτροπία μας απέναντι στην εθνική, δεν γεγόμαστε και πολύ. Δηλαδή, η μισή από εμάς, άλλη μισή τους πιάνει το πατριωτικό, οκ. Okay, ο καθένας έχει το δικαίωμά του να πιστεύει ότι θέλει. Η μισή από εμάς είμαστε παντελώς αδιάφοροι, και εγώ μέσα σε αυτούς. Αλλά παιδιά, δημιουργείται πρόβλημα εντός ομάδας. Γιατί αναρωτιέται ο Κουλούρης, καλά, αυτός δικός μας δεν είναι. Ναι. Τι μου κάνει. Το ίδιο σκέφτεται και ο Γιαννούλης, το ίδιο σκέφτεται και ο Πέλκας, το ίδιο σκέφτεται και ο Πασχαλάκης, το ίδιο σκέφτεται και οποιοσδήποτε Κίτσιου. Ο Κίτσιου είδε το Μαυρία. Ο Κίτσιου το Μαυρία τον καταπίνει. Σε 1,5 λεπτό. Δεν θα, το, δηλαδή,
Ο Χρυσομαυρίδης μπήκε και αλλαγή. Το Ζέκα έβαλε. Ένα γρήγορο είχαμε. Τον πήρε από τα χαφ, τον πήγε. Δεξιμπάκ. Δεν εξετάζουμε το τακτικό κομμάτι του αγώνα. Δεν μας αποσχολεί κιόλας. Η Ιταλία είναι 10 κλάσεις πάνω. Είναι 10. Δεν το πιστεύω όλο αυτό. Υπήρχε άρθρος του κόντρα, το οποίο είναι μυθικό. Το νέο κόντρα. Το νέο κόντρα. Να μπαίνετε να ενημερώνεστε, παιδιά. Ναι, για δες τι τίτλο έχει. Που μου είχαν ψηφοφορία για την κορυφαία ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου προχθές, με αφορμή τον ΠΑΟΚ, και δεν είχε στην ψηφοφορία τον ΠΑΟΚ μέσα. Δεν βάλαν μόνο το άρυτρο του 31. Με την πιθανή δεκάδα. Είχε 20 επιλογές, το ΠΑΟΚ πουθενά. Συγχαρητήρια. Λοιπόν. Πες εγώ τον τίτλο. Η Εθνική Ελλάδος έχει, παράθεση σχεδόν, ναι, το ίδιο καλούς παίκτης με την Ιταλία. Πόσο το βγάλε το αποτέλεσμα? 6-5 υπέρ των Ιταλών. Ιταλία. Να σου διαβάσω λίγο. Ποιοι είναι καλύτεροι, ναι, Γιώργη? Λοιπόν, τερματοφύλακας Βλαχοδήμος Σύργου, νικητής Βλαχοδήμος. Λέει ο συνάδελφος. Πάμε, δεξί μπακ. Ζέκα, Ματία, Ντεσίλιο. Νικητής Ζέκα, 2-0. Εντάξει, 0 στα 2 για βασική δεκάδα, δηλαδή ο Βλαχοδήμος ξεκίνησε. Στόπερ Παπασταθόπουλος Μπονούτσι. Νικητής Παπασταθόπουλος. 3-0. Ναι, οκ, είναι. Μανολάς και Ελλήνη. Νικητής και Ελλήνη. Α, πάλι καλά. 3-1. Μειώνει να υποθέσω. Αριστερό μπακ. Κούτρης Έμερσον, νικητής Κούτρης. 4-1 η Ελλάδα. Γράφτηκε αυτό. Σας έχουμε πάρει σβάρνα. Γράφτηκε αυτό. Μην πω τίποτα άλλο. Νικητής Κούτρης. Για δικαιολόγησε το. Με τη σεζόν που πραγματοποίησε φέτος, αύξησε κατακόρυφα την αξία του ο Κούτρης, ναι, και μάλιστα χρήστηκε για πρώτη φορά διεθνής. Αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα τραυματισμού, ωστόσο αυτό δεν του έκοψε ιδιαίτερα το ρυθμό και ολοκλήρωσε τη σεζόν με το όνομά του στα μπλοκάκια των Scouts. Καινούργια αυτή. Scouts. Από το Outs, μάλλον είναι. Scouts, είναι Scouts. Από το Outs, ναι. Ο Έμερσον λογιζόταν στην αρχή τη σεζόν ως αλλαγή του Μάρκο Αλόνσο και δεν κατάφερε ποτέ να πάρει τη θέση του Ισπανού πλην των αγώνων του Europa League, που ο Σάρι χρησιμοποιούσε αρκετούς αναπληρωματικούς. Νικητής Κούτρης 4-1. Και το κατέκτησε τον δηλαδή. Με δική του ασίστ προηγήθηκε η Τσέλσι. Πάλι καλά. Ναι, πάμε, εντάξει. Αμυντικός μέσος. Κουρμπέλης εναντίον Ζορζίνιο. Νικητής Ζορζίνιο. Εντάξει, θα το βλέπω και το Κουρμπέλη, ναι. Σάμαρης Βεράτη. Νικητής Βεράτη. Μειώνει Ιταλία 4-3. Μπαίνει στο παιχνίδι πάλι. Κεντρικός μέσος. Μάνταλος Σένση. Νικητής Σένση. Ναι. Δεν έπαιξε κανείς από τους δύο στην πέταξη. Ισοφαρίσαμε, 4-4. Ναι. Φορτούνης εναντίον Μπερναντέσκι, νικητής Φορτούνης. Εννοείται, πιστά. Σοβαρά μιλάς. 5-4. Έχουν γραφτεί αυτά τα... Με ανάλυση να τα εξήγει στον κόσμο. Με ανάλυση, έχει εδώ, ο άνθρωπος έχει κάνει δουλειά. Κουλούρης εναντίον Ιμόμπιλε, νικητής Ιμόμπιλε. Πολεμάει τον Πάοκ ο συνάδελφος. 5-5. Και όλα κρίνονται. Όλα κρίνονται, παιδιά, όλα κρίνονται. Από το δίδυμο Μασούρα Σινσίνιε, νικητής Σινσίνιε 6-5. Καλή προσπάθεια, εθνική, μπράβο όμως. Σαν την ψηφοφορία της Λίγκας για τον Δισάνδρου ήταν. Ναι. Οι επιλογές με βάση τι έγιναν εσύ, δηλαδή, τα πρόσωπα. Με βάση, στείλε μου λίγο το link, από αυτό, το link, στείλ το μου λίγο. Με βάση να υπάρχει αυτό το κριτήριο του συντάκτη. Ναι, διάλεξε όποιος ήθελε, ας πούμε. Δεν έχει νόημα τα πρόσωπα. Τι σκέφτηκε. Οι πληροφορίες από μέσα κάποιοι. Ποιοι θα παίξουν. Α, σκεφτόν έτσι λες. Δεν πέτυχε κανένα όμως, αν δεν καμία σημασία. Στείλε μου το link, να το στείλω στο διευθυντή του λίγο να τον αποθεώσω. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Εγώ θα πω την πλευρά μου, θα δώσουμε τις απαντήσεις μας με την Αρμενία. Θα το συντρίψουμε. Πρόσεχε, γιατί 3-0 κάνουμε αλλαγές. Θα κάνουμε αλλαγές από ό,τι μίλησα. Η Κιταριά δεν παίζει. 3-0 κέρδισε η Αρμενία προχθές. Ποιο να. Δεν θυμάμαι ποιο να παίζει. Αλλά είδα μόνο το σκορ. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία στα άλλα που κερδίζει 3-0. Κάτι που περίμενε. Από ό,τι μίλησα εκεί με το τεχνικό team, θα βάλουμε τον Ζέκα πάλι στα χαφ. Ναι. Μάλλον πάμε για δεξιά Μαυρία, αριστερά Κούτρης. Back. Και μπορεί να βάλουμε και τον Κουλούρη. Είμαστε ακόμη υπό σκέψη. Το Μπέλκα δεν έχουμε στο κάδρο, δεν πειράζει. Θα πάει ο Φορτούνης λίγο πιο πίσω. Θα βάλει και το Μάνταλο λίγο να κρατάει και λίγο μπάλα. Θα δώσουμε τις απαντήσεις μας αύριο με την Αρμενία. Το Λιχτενστάιν και τη Αρμενία, ορίστε. Το σφιχτό Λιχτενστάιν, δεν τρώει εύκολα το Λιχτενστάιν. Είναι 3-0. Προσέχετε. Τώρα θέλω να βρω και την δεκάδα. Για το Θεό δηλαδή, περίμενε. Ο Μικηταριάν, ο οποίος δεν παίζει όταν παίζουν στο Αζερμπαϊτζάν. Απαγορεύεται η είσοδός του. Ναι. Line-ups. Έπαιξε. Και κανονικά. Σε τρεφόρ ποιος παίζει? Καραπετιάν. Ο Καραπετιάν. Έβαλε και γκολ. Πεχτάρα, πεχτάρα. Έβαλε γκολ και ο Καζαριάν και ο Καραπετιάν και ο Μπερσεγιάν. Και εγώ πήρα κουλούρια από τον Ζουνιάν. Δεν ξέρετε. Κάρμα. 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 Ο Ζουνιάν έχουνε. Όχι. Και κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με την. με το πρώτο σέλιδο τη ώρα. Έλα ρε, άντε ρε. Φύγετε από εδώ ρε, άντε φτάνει.
Φτάνει. Φέρνει χαφάρα. Το παίρνει πάνω του. Το παίρνει πάνω του. Θα το πάρει σίγουρα. Ναι. Και φέρνει χαφάρα. Χαφάρα. Ο χαφάρα. Ποιος είναι αυτός, ρε φίλε. Χαφάρα. Να σου πω κάτι. Ρε φίλε, εντάξει. Θα σου πω εγώ τι έπαθα πρωί-πρωί. Αν και είμαι εκπαιδευμένο από τέτοια πρωτοσέλιδα. Δεν με λες και άσχετο. Ναι. Τα έχω βιώσει, ξέρω το. Αφού είδες... Αλίμονο. Ιδρώτα στα βουνά της Ολλανδίας. Αλίμονο. 30 ολιβά της Ολλανδίας, αυτοκτόνησε εκεί 30 μαζί την ίδια μέρα. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε μια πίστα με mountain bike. Ψήνισε Ολλανδία. Θα τα βλέπουν οι Ολλανδοί, δεν ξέρουν τι είναι. Λοιπόν. Ο Μικέλ Καρδόσο παλεύει για να κλείσει την Πορτογαλία τον παίκτη που θέλει για τη μεσαία γραμμή τη δική του ΑΕΚ. Μέχρι τον Οκτώβριο τον βλέπω. Τη δική του ΑΕΚ. Το παίρνει πάνω του και φέρνει χαφάρα. Και το βλέπω, φίλε, πρωί-πρωί και λέω: ποιο είναι αυτό ο χαφάρα, ρε. Πρώτη μου σκέψη. Γιατί. Εγώ το συνήθω. Για ένα σέντερ φόρ από το Μάλι, που λέει ότι είναι 28 χρονών τέλο πάντων, στο Μάλι. Πάτα ληξιαρχείο Μάλι. Πάτα. Να δούμε αν έχει. Αγγλικό θέλει, φίλε, τώρα. Σε ελληνικό τι να υπάρχει. Κάνε τη μετάφραση ληξιαρχή όπως είναι στα αγγλικά και μετά πάτα αυτό Μάλι. Ληξιαρχείο. Και αν υπάρχει Μάλι ληξιαρχείο, πανηγυρίζουμε όλοι αγκαλιασμένοι εδώ πέρα. Να μου έβγαλε δημοτική ενότητα Μαλίων. Κοντά έπεσες. Πήγες λίγο πιο νότια. Ωραία. Τέλος πάντων, ο οποίος μάλιστα είναι στην προεπιλογή της εθνικής Μάλι για το Κόπα Αφρικα. Εντάξει, δίνει τη μάχη του. Ο πολύ σοφός εδώ φίλος Χρήστος λέει: η τριάδα στα χαφ Σιώβα Σάμαρης Κουρμπέλης θα ήταν ιδανική για περιφορά επιταφείου. Ψηλά παιδιά, δυνατά και όσο αργά πρέπει για να την απολαύσουν όλοι, αναφέρει ο αδερφός Χρήστος. Δεν υιοθετώ εγώ αυτά. Ο Κατσαριδοκτόνος. Να τα λέμε αυτά. Ο δολοφόνος Κατσαρίδου. Αν δείτε καμιά κατσαρίδα στο σπίτι, φωνάζει τον Χρήστο. Βάλε Ghostbusters λίγο, ρε. Σας έχω πει το σκηνικό που σηκώθηκα μια πέρα από το κρεβάτι. Γιατί άκουσα να λύγει η κουζίνα. Τι λες, στο κέντρο. Έχουμε θέματα. Δηλαδή. Δηλαδή έρχονται τα πλοία και μπορεί να σου φέρουν καμιά κατσαρίδα λίγο μεγάλη. Ναι. Τέλος πάντων. Και σε κάποια φάση ξαπλώνω να πούμε με τη Λία, βλέπω κάτι ταινίες, κάτι τέτοια. Ακούω το κουμπάκι της κουζίνας. Και εδώ μας ψηρίζουνε. Σηκώνομαι με ένα σόπι που έχω εκεί. Πάω προς την κουζίνα και τι βλέπω. Μια κατσαρίδα, αλλά κατσαρίδα 1,5 κιλό, εντάξει, για να ανοίξει το μάτι. Δεν είναι απλό. Μήπως είσαι λίγο υπερβολικός. Καθόλου, φίλε. Καλά που είχα πάρει την αθλία. Τρομακτικό, φίλε, αυτό που λες. Να πατάει το μάτι. Δεν πάτησε το μάτι, παρακαλώ. Πάτησε πάνω το μάτι. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Ωραία. Αλλά, κοίταξε με, για να τη σκοτώσω, έδωσα 5 παντοφλιές. 5. Πέντε. Τι ωραία πράγματα. Μιλάμε τώρα για ανθεκτικότητα. Αλλά φώναξα τον Χρήστο. Η μαγική Καθαρίνα. Τζέλ, βάζει κάτι σπρέι, βάζει κάτι τέτοια. Παιδιά, δεν είδα ούτε μύγα. Πήρε και τις μύγες μαζί. Παιδιά, αυτό με το τζέλ είναι απίστευτο. Και εμείς είχαμε θέμα. Τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και 1,5 χρόνο μην το ματιάξω ούτε μισή. Ναι. Με 5 λεπτά υπόθεση. Εμείς δεν είχαμε ποτέ. Κρίμα. Απλά έχω την αίσθηση ότι στα συμφώνια μας μπορεί να υπάρχει μια γενοκτονία. Δηλαδή δεν θέλω να το σκεφτώ. Ούτε εγώ, φτάνει. Ναι. Κάναμε πολύ συζήτηση κατσαρίδα για το Θεό. Δηλαδή σε κάποια φάση μπορεί να ξεχυλήσει και να πούνε τσουπ. Έτσι είναι το κέντρο, αγάπη. Εσύ στην Πηλαία. Τώρα δεν μόνο φίδια να έχει και μια αρκούδα. Ευτυχώς, Παναγία μου. Α, να τη μία. Σταμάτα! Έλα, χορηγή! Εκπληκτικό το εστιατόριο του Αλφρέντος. Εκπληκτικό. Πρώτο πιάτο. Για πες. Χταπόδι, σολομός, κάποια κλαδιά που δεν καταλάβαιναν τρώγονται, αλλά τρώγονταν και ήταν εκπληκτικά. πολύ ωραίο πρώτο πιάτο. Ναι. Δεύτερο πιάτο, ριζότο γαρίδας με μπλε καύλα. Στη Σταυρούπολη εμείς, αν δεν τρώγαμε μπλε καύλα το μεσημέρι, δεν πήγαινε καλά γινόταν μακελιό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εντάξει, μπλε καύλα. Τρίτο πιάτο, κυρίως, φιλέτο κατσικιού με ραβιόλι από κάτι γυγνό, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται αυτά. Ωραία, πολύ ωραίο, με γαλοτήρι. Ναι. Έκανα την κρίσιμη ερώτηση αν το γαλοτήρι έχει διαφορά από το τυρόγαλο. Μου λέει όχι, το ίδιο είναι, απλά το λένε γαλοτήρι πλέον. Πιο ωραία ακούγεται. Ναι, πιο ωραία, πιο σεφίστικα, πιο είμαστε σε φάση.
Εντάξει, και στο τέλος βγήκε ένα γλυκό το οποίο μετά το σοκ που είχαμε, ένα ψηλό σοκ, και άρχισε να βρέχει. Το έφαγα σε 6 κλάσματα αυτού του λεπτού. Αλλά ήταν εκπληκτικό όσο πρόλαβα να γευτώ στον ουρανίσκο και δεν πήγε κατευθείαν κάτω. Ναι. Εκπληκτικό το Αλφρέντος, παιδιά. Αν θέλετε να κάνετε κάτι ιδιαίτερο στην κοπέλα σας, εκτός από να πάρετε πουτάνες και να πούμε. Γιατί εκεί πήγε το μυαλό μου τώρα. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε αυτό. Ναι, καλημέρα. Είναι πολύ καλή επιλογή να πάτε στο Αλφρέντο να της κάνετε το τραπέζι. Σίγουρα θα της αρέσει. Και τραπέζι και τι θέλετε. Ναι, εκπληκτικό εστιατόριο. Λοιπόν, Ρίτζιση Καζίνο, Θέατρο Βεργίνα, ακόμα δύο παραστάσεις, Παρασκευή και Σάββατο, 14-15 Ιουνίου. Ο Λαός Τραγούδι Θέλει, το μεγάλο αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου από Άγγελο, Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου, οδεύει προς το τέλος του. Υπάρχουν ακόμα δύο παραστάσεις. Όσοι δεν έχετε πάει στο Θέατρο Βεργίνα, κάντε το. Πραγματικά είναι μια παράσταση που και θα σας θυμίσει τα μεγάλα τραγούδια του Στράτου, αλλά γενικότερα θα περάσετε καλά. Με Άγγελο Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου. Εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο, στο Ρίτζιση Καζίνο, όλο το 24ωρο. Και η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα για την ανακαίνιση του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου σε πολύ πολύ καλές τιμές. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα Εθνικής Αντιστάσεως 171, τα γραφεία της Αναδομό στον Φοίνικα. Και φυσικά η Στίχημαν, η οποία ακόμη έχει πολλές επιλογές για όλους εσάς, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και σε βόλι και σε φόρμουλα και σε πολλά πολλά άλλα. Έχει και κανονικά και σήμερα και αύριο προκριματικά Euro. Έχει μπάσκετ σήμερα τον πρώτο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα και NBA, οπότε οι επιλογές παραμένουν αρκετές. Από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή παίζεται πολύ εύκολα στη Στοίχημαν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε στον αέρα την κουβέντα που είχαμε. Όχι, καλύτερα όχι. Τραυματίστηκε η αγάπη. Να φωνάξω στον Απόλλο. Τι θα ζήσουμε. Εγώ κοιτάξει μια χαρά. Αυτό το τατουάζ που έχεις κάνει, τι ακριβώς είναι, το άπειρο. Ναι. Θα το συμπληρώσω τώρα, στα κοντά. Τι θα πάρεις. Δεν μπορώ να σου πω. Συμπλήν. Άντε, άντε. Μάλιστα. Αλητεία. Γεννήθηκα στην αλητεία, φίλε. Αν μπράβο, για ποιο γράφτηκε αυτό. Ναι. Ορίστε, στο Open. Δεν αύριο το βράδυ, 10 παρατέρα. Το παιχνίδι είδα στο Test Sports. Δεν τρέπεσαι. Γλίτωσα την ατάκα ότι έχει κίνηση Σμάιχελ ο Μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Μου το μεταφέραν μετά. Και δεν αναφέρθηκε μόνο μία φορά. Ναι. Αναφέρθηκε παραπάνω από μία φορά. Δεν πειράζει. Πάμε στα δικά μας. Ο Ροδίγκο είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Κάνουμε και σλόγγαν Πασόκ τώρα λόγω και εκεί. Ροντρίγκο, ευδιάθετος γενικά Σταύρο, Βραζιλιάνος. Καγκουρόφατσα, όπως θέλουμε να έχουν οι παίκτες. Δεν είναι τόσο χαλιά από κοντά. Τόσο χάλια. Καρφώθηκε η αγάπη, ναι. Ναι, δεν είναι έτσι από κοντά. Τον αδικούν λίγο φωτογραφίες, Σταύρο. Έχει καγκουρόφατσα. Δηλαδή στην Νεάπολη θα αισθάνεται οικία. Καλά, Βραζιλιάνος. Ποιος Βραζιλιάνος είναι. Εντάξει. Έχουν ποιος Βραζιλιάνος είναι, ο Ντάβιντ Λουίζ. Όχι, δεν είμαι φαν εγώ. Ο Ζορζίνιο που είναι Ιταλός. Ούτε για εκεί είμαι φαν. Ναι, τέλος πάντων. Ο Ροντρίγκο είναι εδώ. Πολύ δεμένο σώμα. Ναι. Πολύ θεμένο σώμα. Αυτό ήταν ρεπορτάζ. Μπράβο, αγάπη. Ήρθαμε όλοι εκεί στο αεροδρόμιο, ναι. Και όλοι. Το γρήγορο. Τι κοιτούσα, εκεί είναι παιδιά, δηλαδή. Σφιχτό. Ναι. Μπράβο, σφίχτη. Θυμίζει λίγο σαμπά. Είναι, δηλαδή, αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, όχι. Δεν ξέρω αν το θυμίζει όλα. Ναι. Ο σαμπά ακόμα πάρτι κάνει, μια χαρά το παιδί. Και άλλε φωτογραφίε. Άλλο νομό έπιασε. Έχω βαρεθεί να το βλέπω. Τα προσπερνάω πλέον. Ναι. Δεν μπορώ. Και είναι και θεματικό το πάρτι, άστο. Κουραστήκαμε. Θεματικό. Σαν τα παιδιά της ΚΑΠΑ 16, της Μπεσίκτας. Ναι. Είδες τι έκαναν, το ΚΑΠΑ 16. ΚΑΠΑ 16, ΚΑΠΑ 19 ήταν. ΚΑΠΑ 16 ήταν, δηλαδή ακόμα χειρότερο. Άντε, παιδιά, σε λέω και στα 10. Φαντάζομαι οι κοπέδες όταν πήγαν εκεί, είπανε παιδιά δεν γίνεται. Είπαν κάτι τέτοιο. Όχι. Όχι. Άσε με τώρα. Μαζί με προπονητές και συνοδούς. Γιατί είναι, είναι μια οικογένεια η Μπεσίκτας. Δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και συνοδεία γονέων. Δηλαδή για να αποκτήσουν νομιμότητα. Έως 16 θεωρείται παράνομο. Ναι. 16 χρόνια, ας μην πω τέλος πάντων. Άντε. Έξαλλο πρωί πρωί. Οι άλλοι διαιτητές που πήγαν στη Ταϊλάνδη και βγήκαν και φωτογραφίες. Ναι. Τα ζούμε αυτά. Οι Βρετανοί. Τρεις Βρετανοί πήγαν για ένα σεμινάριο στη Ταϊλάνδη. Και από την νυχτερινή ζωή που είχαν παρέα κάποιες ντόπιες. Βάλε λίγο, βάλε λίγο. Βγάλαν και φωτογραφίες.
Μιλάμε θυμούν, για ζώα τώρα, οι δύο παντρεμένοι από τους τρεις. Α, δεν βλέπω να γυρνάνε πίσω στο νησί. Ναι. Εντάξει. Δράματα. Όλα μες στη ζωή είναι. Πολλοί δικοί μας πηγαίνουν και παίζουν Σαουδική Αραβία, αλλά εκεί δεν έχει τέτοια. Όχι, όχι. Εκεί δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Αν και να έχει, πρέπει να είσαι φίλος του πρίγκιπα, του τάδε και αυτά τα προβληματικά που καλύτερα με τους εξφίλους, γιατί άμα κάτσεις καμιά κέντα, θα κοιτάξεις καμιά από τις 173 γυναίκες του, έσφιξες ένα κομμάτι εδώ, ένα εκεί, ένα παραπέρα. Διάβαζες, Σταύρο, ποιοι φορούσαν πριν το νούμερο με το 2, στην έρευνα που έκανα, με αφορμή του θα του φοράει ο Ροντρίγκο. Ποιοι είναι, Στέργιο? Ο Ιμπραήμ Χασάν. Παχτάρα. Παναγιώτης Σιδηρόπουλος. Που λένε μεγάλο. Μπάντοβιτς. Καλά πήγε. Μπορμπόκης, Βασίλης. Το πιο ποιοτικό μπακ για μένα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Καλό δίδυμο κάνανε με τον Κουκού στην πλευρά. Άστε, η καλύτερη πλευρά ever του ΠΑΟΚ. Μαλαδένης. Όχι. Ο Φατίχ. Ακιέλ. Πάντα θα μου μείνει εμένα ο Φατίχ Ακιέλ από το γεγονός ότι είχε κανονίσει από το Μόναχο να έρχεται μια καντίνα στο Αμπτενάου και να τρώμε σούβλα κοτόπουλο μια φορά την εβδομάδα στην προετοιμασία. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Γιατί είχαμε λιώσει το σνίτσελ. Ξέρετε, είναι να το σούβλα κοτόπουλο εκεί που ξυλιώσει το σνίτσελ. Δεν σε καλούσε ιδιαίτερα εδώ και το σνίτσελ Σταύρο. Κάθε μέρα. Δεν ξέραμε να παραγγείλουμε, ρε. Πίτσες και σνίτσελ εκεί μόνο. Αναγκαστικά. Σε ένα κολοχώρι τώρα που ήμασταν εκεί πέρα. Για λέγε. Ο Ραμπατζής. Δεν μπορούμε να πούμε. Αποστολόπουλος. Αλεξάκης, καλό παιδί. Σκόνδρας. Ο Γιάννης έδωσε τη μάχη του. Τίμιος, ναι. Και ο Ζαμπράνο. Δεν την έδωσε τη μάχη του. Δεν την έδωσε. Δεν την έδωσε τη μάχη του. Οπότε ξανά το νούμερο 2 θα έχει κάτοχο. Ο Μάτος έβαλε το 5. Το 3, ναι, είναι τον ανάποδο. Ναι. Το 5 ποιος θα φοράει? Το 3, γιατί είναι ανάποδο. Ο Βαρέλα. Το 6. Το 6. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ κανένας νούμερα. Κανένας. Δεν θυμάμαι ποτέ νούμερα. Να, τώρα. Δεν θυμάμαι νούμερα. Ποτέ δεν τα προσέχω τα νούμερα. Ναι, γιατί είναι τόσο μεγάλοι παίκτες μας που ξέρουμε ποιος είναι. Είναι, δηλαδή γιατί να ασχοληθούμε το νούμερο, δεν είναι. Τέλος πάντων. Κερδίσαν στα πέναλτι οι Άγγλοι. Πώς ναι, 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 ναι. Άλλο για σκάνδαλο και αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα στην περίπτωση του Ισμαήλ Σίλβα. Είναι στην τελική της ευθεία. Περιμένουμε να δούμε να καταλήξει και αυτή, να πάμε παραπέρα. Εφόσον καταλήξει και αυτή και δεν έχουμε κάποιο κόλλημα της τελευταίας στιγμής, υπάρχουν οι άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές που θα έρθουν άμεσα στον ΠΑΟΚ. Αναφερόμαστε σε έναν ακόμη κεντρικό χαφ, ο οποίος θα έχει πιο πολύ τα στοιχεία του εξαριού από ότι εξαροχτάρι θα είναι, από ότι ο Ισμαήλ Σίλβα. Ο Σίλβα είναι καθαρό 8, καθαρό 8 όμως, με σχεδόν κανένα στοιχείο του 6. Θα ψάξουμε λοιπόν και ένα παίκτη, ένα κεντρικό χαφ ακόμη, θα ψάξουμε. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις που έχουμε τσεκάρει και ψιλομιλάμε. Για να κλείσει ένας ακόμη κεντρικό χαφ με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Ισμαήλ Σίλβα. Και θα ξεκινήσει η χρονιά με Σίλβα, με Μίσιτς, με Βέρμπλουμ, ίσως Κάνιας, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το παουξάκι. Συνέλαβαν τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ομοσπονδίας και το περνάς έτσι, δεν όχι, είναι προκρισινό Σταύρο. Ναι, δεν το έχω διαβάσει. Ο Αχμάτ Αχμάτ. Τι έκανε. Στον Κυριακό Κυριακό. Ο Αχμάτ Αχμάτ. Και δε σφάτσα έτσι. Σου βγάζει ένα σεβασμό. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Βγάζει ένα παλιό πασόκ. Συνελήφθη στο Παρίσι με τις φήμες για δωροδοκία. Νεωρούνται. Ο Αχμάτ Αχμάτ. Ο Αχμάτ Αχμάτ. Κύπριο Αφρικανός. Ερευνούν τις πιθανότητες δωροδοκίας αλλά και φορολογικών παραβάσεων. Πρόσφατα ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Αφρικανικής Ομοσπονδίας, Αμρ Φαμί, είχε κατηγορήσει τον Αχμάντ Αχμάντ, ο οποίος είχε διαψεύσει τα πάντα. Φανταστείτε ότι τα έκανα, παιδιά. Έντονα Αχμάντ Αχμάντ. Είπαμε λοιπόν ένα κεντρικό χαφ. Ο ΠΑΟΚ αναζητά έναν έμπειρο εξτρέμ. Δηλαδή τριαντάρι με διάρκεια, με νούμερα, με παραστάσεις. Για να βρει μια σταθερά στη θέση. Γιατί οι άλλοι τρεις παίκτες είναι project όλοι. Και είναι πλήν του Μπίσεσβαρ που στην Ελλάδα μπορεί να παίξει πλάγια. Αν πάει στην Ευρώπη να παίξει πλάγια, ο Μπίσεσβαρ στις ταχύτητες που λειτουργεί, θα ζήσουμε στιγμές. Υπάρχει θέμα, ναι. Ναι, γενικά. Και βέβαια, πάμε και ένα αριστερό μπακ. Γιατί μέχρι να γυρίσει ο Άντρε, άλλους 5 μήνες να μπει στο γήπεδο, εγώ λέω 6-6,5 για να βρει και ρυθμό και να μπει. Είναι μεγάλο το νούμερο.
ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί έναν αριστερό μπακ ακόμη μαζί με τον Δημήτρη Γιαννούλη για να κοιτάξει, για να έχει καλυμμένη τη θέση. Είσαι σίγουρος γι' αυτό ή μήπως τη βγάλουμε με Ροντρίγκο και Γιαννούλη? Επειδή επιμένεις και βλέπεις ότι εγώ προσπαθώ να αποφύγω την κουβέντα, δεν μπορεί να παίξει ο Ροντρίγκο αριστερά. Σταμάτα το αυτό το πράγμα. Εντάξει. Στην καρδιά του δύο παιχνίδια και αριστερά, ρε. Ούτε ο Μάτος μπορεί να παίξει. Όποτε έπαιξε ο Μάτος αριστερά, ένα με τη Βέρεια ειδικά, ήταν κωμωδία. Και ούτε μπορείς να κάνεις παλευτό με τον Κρέσπο. Άρα τον Κρέσπο είσαι χουκαλάνικη. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι τρεις θέσεις που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Αν πουληθεί ο Κουλούρης, κάτι που εγώ το θεωρώ πιθανό, παρότι δεν παίζει στην εθνική, αν πουληθεί ο Κουλούρης, τότε ο ΠΑΟΚ θα πάει και για φόρο. Αυτό είναι το μεταγραφικό, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ. Με την ιδιομορφία του ότι Μαουρίτσιο και Βιερίνια θα μπουν σε κάποια φάση στα μέσα της σεζόν. Ο Μαουρίτσιο λίγο νωρίτερα εκτιμώ, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ο Βιερίνια Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβρης. Νοέμβριο-Δεκέμβριο βλέπω τον άντρε. Ναι. Και επειδή θα φτάνει και η διακοπή, να το δούμε λίγο μετά τη διακοπή και σουξουμούξου. Ναι, πάει μισή σεζόν. 2020. Ναι, πάει μισή σεζόν. Αυτή είναι η κατάσταση. Λογικά είναι όλα αυτά που λέμε. Αριθμητικά ο ΠΑΟΚ θα είναι καλά. Πολλά θα κρυθούν από την άμεση προσαρμογή των παιδιών που θα έρθουν. Από τη στιγμή που οι κινήσεις γίνονται σωστό timing, δεν έχουμε να πούμε πολλά. Μακάρι να μαζευτούμε 26 του μηνός και να είναι όλοι εδώ. Του Λάμπρου για μένα είναι σημαντική. Έγραφα και χθες στο blog του ΠΑΟΚ 24 ότι ο Λάμπρου έχει συμμετοχή στα 18 γκολ από τα 50 της ομάδας του. Το κάνεις στο μαθηματικό στέλιο. Mm-hmm. Πόσο είναι? Τι πόσο είναι, 100% σου βγάλουμε. Mm. Κάτι λιγότερο από 25%. Τα πόσα είναι τα δύο. Τα πόσα είναι 2%. Από 25%. 50 είπα, σταμάτα ρε, σταμάτα ρε. Άντε μην τα ακούσεις τώρα εσύ. Εσύ δεν τα ακούσεις. 30 ρε στέλιο, πες. 30. Ποιο 30, μέσο 30, το 30 είναι. Είπα λίγο κάτω από 50. 20-50, 42,7. Με ένα προχειρή υπολογισμό. Κάντο είναι εύκολο. Κάντο 50%. Κάντο εσύ, Σταύρο. 50, κάντο 100. 100. Το 18, κάντο 36. Πόσο βγαίνει. Εσύ είναι το... Δεν ασχολούμαι. Βλέπω τον Αδάλα αυτή τη στιγμή. Δεν ασχολούμαι. Τι 36% λοιπόν τον goal της. Δεν είπα 35, άρα εγώ δικαιώθηκα. Μόλι βλάχα και εσύ ήταν εύκολο να το κάνεις. Κάσε τώρα. Εγώ το έκανα σε δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Πόσο είπες Σταύρο είναι? 36 είπες. Okay. Δεν είναι. Το κρατάω στο μυαλό μου, θα το δεν ξέρω. Δεν μπορώ ρε. Έχει συμμετοχή το κοσμόνο στο 36% τον goal της Fortuna Sittard, ομάδα πρώτης Ολλανδίας. Δηλαδή ο Κολοβός για παράδειγμα στέλνει που παίζει στην Εθνική και δεν παίζει ο Λάμπρου. Ωραία. Είναι ο παίκτης ο οποίος στην αρχή της σεζόν ξεκίνησε και στη είχε Β' Ολλανδίας. Στην, όχι, στη Βίλεμ Β', όχι τον Άγιαξ Β', ναι, στη, Γιουγκ Άγιαξ. Στη Β' Ολλανδίας, ναι. Ναι. Στη Β' Ολλανδίας, στη Β' ομάδα της Βίλεμ. Ναι, και μετά στην Κύπρο. Μήπως όμως είναι πιο δυνατό πρωτάθλημα η Β' από την Α. Μήπως έχει πιο πολύ ανταγωνισμό. Δες το λίγο αυτό, βγάζει συμπεράσματα. Και μετά στην Κύπρο, Σταύρο. Και μετά στην Κύπρο, ναι. Στην Ομόνια πάλι, την 5η-6η ομάδα της Κύπρου φέτος. Δηλαδή κάτι ΑΕΚ, Λάρνακα, ΑΕΛ, ΕΜΕΣΟΥ, Απόλλων, ΕΜΕΣΟΥ. Είναι εύκολο να την παρακολουθήσει. Ανάφη, την όχι, αυτό είναι νησί, έξω από Σαντορίνη. Τέλος πάντων. Διγενή ορόκλινη. Αυτή με τα όφελ ήταν. Αυτή είναι. Ψάχαμε να δούμε ποιο είναι. Αν θα το παίξουμε over 9,5 ή over 11,5. Αυτό δεν είναι, η ορόκλινη. Και βγήκε over 11,5. Ναι. Τέλος πάντων, καλή άμυνα. Να πάρουμε κάτι στόπερ από εκεί. Ναι. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι αυτή με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Εγώ και τον Λάμπρο το θεωρώ σημαντική προσθήκη. Είναι ένα παιδί με διαφορετική επιθετική αύρα. Δηλαδή, μπορεί να σου δημιουργήσει πράγματα πραγματικά από το πουθενά. Από το πουθενά. Το πιστεύω πάρα πολύ τον Λάμπρου, πάρα πολύ. Και είναι στα 21 του, δεν είναι στα 25 του. Ο οποίος Λάμπρου, να πούμε ότι ήταν και στην περσινή προετοιμασία σοβαρός και όρμος. Δηλαδή δεν περιμένουμε ένα παίκτη που ήταν πέρσι γιούχου και επειδή έκανε στην Ολλανδία χρονιά. Από πέρσι έδειξε ότι... Η εικόνα της προετοιμασίας σε σχέση με την εικόνα που είχε στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα, σε σχέση με αυτό που περιμένουμε, είναι συνδεδεμένα όλα. Έτσι.
δεν είναι πυροτέχνημα. Είναι ένα top ταλέντο. Απλά στα 21 του πρέπει να γίνει ένα top άντρας. Φέτος ανδρώθηκε πραγματικά, δεν είναι η πρώτη χρονιά που κάνει. Έκανε χρονιά γεμάτη με τον Ηρακλή, έκανε χρονιά γεμάτη με τον Πανιόνιο. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα παίξει πρώτη φορά. Μα γιατί τον είχε τσεκάρει ο original δάσκαλος, ο Μπόλωνη, που τον ήθελε και όχι ο Μαϊμού. Στέργιο... Τον ήθελε ο Μπόλωνη, τον ήθελε. Είναι ο Μπόλωνη που ερχόταν στην προπόνηση, οπότε ήθελε και χάιδευε το σκύλο τώρα που έκανε προπόνηση η ομάδα. Εντάξει τώρα. Και όχι ο Σάντος. Ε? Γιατί δεν κάνεις μια ερώτηση στον Γκαρσία για τον Μπόλωνη να σου πει. Θα ρωτήσω άλλον. Μην ρωτήσεις άλλον. Τιμή και δόξα, δεν λέει, στον Γκαρσία πήγαινε. Μας τα πει αυτός. Τέλος πάντων, ο original δάσκαλος είναι ένας. Είναι ο μεγάλος Φερνάντο Σάντος. Αυτός που αν δεν υπήρχε στη ζωή μας θα ήμασταν δημοσιογραφικοί κατσαπλιάδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός μας έκανε να αντιληφθούμε πρώτος το ποδόσφαιρο διαφορετικά. Μαζί με κάποιες πινελιές από άλλους σημαντικούς ανθρώπους. Αλλά αυτός μας έδωσε τον άξονα, τη σωστή νοοτροπία και τη σωστή λογική. Από τότε ξεκίνησε το κοινό του ΠΑΟΚ να είναι πιο εκπαιδευμένο ποδοσφαιρικά σε σχέση με άλλα. Και πλέον για μένα, επειδή παρακολουθώ τοποθετήσεις σε όλα τα digital μέσα φιλάθλων, είναι με διαφορά η δική μας και δεν λέω για να τους γλύψω. Θα αυτή τη στιγμή που πάλι θα με βρίζουν γιατί θα πω κάτι που θα τους αρέσει. Ωραία. Η δική μας είναι με διαφορά η πιο φιλοσοφημένη και αυτοί που έχουν ξεκάθαρη φιλοσοφία σε σχέση με άλλους που πιστεύουν ότι κερδίσαν καθαρά πήγε ένα πρωτάθλημα πέρσι. Ναι. Ωραίο. Ή με άλλους που νομίζαν ότι 20 χρόνια το κέρδισαν καθαρά. Γελάει ο κόσμος. Ο Σάντος, ο μεγάλος δάσκαλος, ήταν αυτός που ξεκίνησε αυτό το πράγμα και σιγά σιγά έβαλαν πινελιές αρκετοί άνθρωποι για να φτάσουμε σήμερα στην εποχή Λουτσέσκου, ο οποίος και αυτός με την επιμονή του στο πλάνο, γιατί το ίδιο κάνει και ο Λουτσέσκου, έχει επιμονή στο πλάνο και περνάει σωστά στην ομάδα αυτό που πρέπει να κάνει. Με την επιμονή του στο πλάνο λοιπόν, και που δεν λύγησε ποτέ στις πιέσεις που ασκήθηκαν, ειδικά στην πρώτη χρονιά που οι πιέσεις ήταν τεράστιες, κατάφερε να δημιουργήσει τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ, τον αίτητο ταμπλούχο ΠΑΟΚ. Χρήστο, παίξε το κομμάτι. Το κομμάτι. Όχι Βαρέλα, το άλλο. Τον μπαμπά. Μπαμπά. Τον μπαμπά. Τον αίτητο ταμπλούχο ΠΑΟΚ μέσα από την σωστή ποδοσφαιρική προσέγγιση που είχε αυτή η ομάδα και όχι με φανφάρες και με ποιος πέτυχε περισσότερα γκολ, ποιος έκανε, ποιες πάσεις κτλ. Κτλ. Καλά που πήγε στο Λουτσέσκο γιατί θα με πιάνανε τα ζωμιά με τον Σάντος, έτσι που τα έλεγες. Καλά που άλλαξε θέμα γιατί οριακά ήμουν, να ξέρεις. Πού να τα ξέρεις αυτά, Στέργιο. Πανσεραϊκό έκανες τότε. Πανσεραϊκό δεν έκανες τότε. Ναι. Τα λιοντάρια. Από τότε κατηγορίες πέφτει ο Πανσεραϊκός. Δεν είχε αφήσει κατηγορία. Αυτή δεν έπρεπε τον άφησε. Όχι εγώ βασικά, εντάξει, να μην ξέρω. Ο Πέτρος. Και άλλες ομάδες. Από τη μέρα που τον άφησε ο Πέτρος. Δύσκολα. Δύσκολα. Με αυτό το τραγούδι, ο Στέργιος θα πει τους χορηγούς μας. Αλφρέντος, παιδιά, όποιος θέλει να πάει εστιατόριο υψηλών προδιαγραφών. Φων. Άλλο πήγα να πω. Πήγα να πω θα δώσει κάτι παραπάνω, αλλά εγώ δεν πλήρωσα για να ξέρω πόσο θα δώσει. Εκτιμώ ότι αξίζει να δώσει. Έλα ρε. Και στη Δημοκρατική Βόρεια Κορέα ο Κιμ Γιουν Ουν εκτέλεσε στρατηγό πετώντας τον σε δεξαμενή με πυράγχας. Εκτιμώ ότι είναι αμερικάνικη προπαγάνδα ξεκάθαρα. Αυτό δεν έχει συμβεί. Ναι. Ωραία. Είναι στρατηγή, είναι πολύ. Αποκλείται να το κάνει για έναν μόνο. Ναι, δεν το πιστεύουμε. Για ποιο λόγο, μάθαμε. Δεν έκανε καλά τη δουλειά του προφανώς. Εδώ καθάρισε τον διαμεσολαβητή που έκανε τις επαφές με τον Τραμπ σε ένα ραντεβού που είχαν, επειδή λέει δεν κατάλαβε καλά τον Τραμπ. Καθάρισε τον διαμεσολαβητή. Έτσι, εύκολα. Γι' αυτό Γιώργο Κουρουβανίδη. Μάθε να κάνεις. Τα χαίρεσαι για τη θέση που έχεις. Καλές με τα βράζεις. Θα μπορούσες αντί δίπλα στον Ιβάν να είσαι να δίπλα στον Κιμ Γιουν Ουν. Κιμ Γιουν Ουν. Ναι. Ωραία. Και να είσαι βρώμα τώρα με τις κέντες που έχεις κάνει. Ναι. Πολύ καλό είναι στην μετάφραση. Ο Κουρουβανίδη τον είχε στείλει τώρα ο Κιμ Γιουν. Πια πυράγχα με καρχαρίε, θα είχε μέσα πυράγχα. Δηλαδή θα τον πήγε στα πυράγχα και τα πυράγχα θα τρώγαν καρχαρίε. Δηλαδή θα είχαμε την αλυσίδα τη ζωή. Μόνο μία λέξη τα χρονικά δεν έχει πιάσει το μεγάλο μετόχο. Τι μα έλεγε ο Νίκο. Λαγκαραζούμια. Που το είπε δύο φορέ. Τι αυτό. Είναι η σωστή σκέψη. Πώς ναι, το έλεγε εσύ. Και λέει τους φόρνους Ιβάν Λαγκαραζούμια και δεν το μεταφράζει σωστά. Και επιμένει και του λέει Λαγκαραζούμια. Ναι, αλλά στα 6 χρόνια να έχεις χάσει μόνο μία λέξη. Αλλά επέμεινε, ήταν σημαντική λέξη όμως. Είναι με τα πινελίκια στα meeting.
Καλά, εκεί. Εκεί είναι το. Γιατί πρέπει να μεταφράσει, αλλά δεν μεταφράζει με το ύφος του Πινελικίου. Δηλαδή, κατάλαβε. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου λέω. Ναι, ναι. Ωραία, και να σου λέω. Είναι και ευγενική ψευδομία, ρε. Αν πρέπει να πιάσει και το ύφος. Και το ύφος, ρε. Φυσικά, ρε, κάνει. Σαν τρει κάτι τέτοια. Και άμα δεν σκουμπνάει κανένα πόδι, δώσει και καμία φωτιά. Αυτή είναι η μετάφραση, παιδιά. Δεν είναι τώρα, άπεξε γέλασε. Είναι όπως ο Τσονάκας στον Λουτσέσκο που κάποια φορά με τα έλεγε και ο Λουτσέσκο γελούσε. Του λέγε πέστα. Πέστα, μα μπορεί. Και κοκκίνησε. Και στην Νία πάλι, στην Νία είναι. Άστα. Τέλος πάντων. Θα αναφερθούμε και λίγο σε Ιβάν. Με Σταύρο. Με τη ΣΕΚΑΠ και αυτό και τα λοιπά. Το έσχος αυτό. Το έσχος. Έρχεται ο Ιβάν. Ωραία, θα αναφερθούμε και σε αυτό μετά το διάλειμμα. Πάμε τώρα να ακούσουμε χορηγούς. Λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο, θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτσι Καζίνο, τελευταίες δύο παραστάσεις. Ο Λαός Τραγούδι Θέλει, το μεγάλο αφιέρωμα στον τεράστιο Στράτο Διονυσίου από Άγγελο Στέλιο Διαμαντή Διονυσίου. Παρασκευή και Σάββατο, κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας, στις θέσεις σας, στα εκδοτήρια του Καζίνο, φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public, αλλά και τηλεφωνικά έχετε την επιλογή 2, 17, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Στέργιο, η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα είτε για την ανακαίνιση του σπιτιού σας είτε του επαγγελματικού σας χώρου. Εθνικής αντιστάσεως 171 στο Φίνι, κατά νέα γραφεία της Αναδομό. Όλα θα γίνουν με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα και φυσικά υπάρχουν οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς. Και η Στίχημαν είναι εδώ παρέα μαζί μας. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, που θα παραμείνει μέγας οργός του ΠΑΟΚ, γιατί ανανεώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Έχει ακόμα πολλές επιλογές. Σήμερα και αύριο προκριματικά Euro. Ακολουθεί Copa America. Έχει μπάσκετ Στέργιο. Σήμερα πρώτος τελικός Παναθηναϊκός Ομοθέας και το βράδυ έχει. Νομίζω έχει και Copa Africa σιγά σιγά. Copa Africa, ναι. Άμρου Άρντα, σε παρακαλώ. Οπότε μπαίνετε ακόμη και τώρα σε στοίχημα από κινητό, tablet ή υπολογιστή και παίζετε ό,τι θέλετε πολύ πολύ εύκολα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα έπρεπε τώρα να υπάρχει μια κάμερα στο στούντιο. Να είμαστε στα νέα στούντιο του Λίμπερο έπρεπε τώρα. Αλλά δεν είναι. Δεν είμαστε. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, του 24. Να πιάσουμε λίγο το θέμα Σταύρο, βαθιά κάτω του Ιβάν. Το και το πώς το συνδέουν ορισμένοι με μια κατάσταση πραγματικά είναι να κλαις και να γελάς. Ναι. Είναι λυπηρό να βλέπεις ιστορικές εφημερίδες, μεγάλες εφημερίδες, ουσιαστικά να γίνονται υποχείρια των αφεντικών τους. Και να γράφουν και ψέματα επί της ουσίας. Όχι επί της ουσίας. Ναι. Μην γράφουν ψέματα, ναι. 100 δεν το ξέρουν, θα επηρεάσουμε 100. Είμαστε σε μια χώρα ηλιθίων, άλλωστε, που ό,τι διαβάζουν το τρώνε αμάσιτο. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό, όχι όλοι ευτυχώς. Ναι, είμαστε στη χώρα, Σταύρο, που βγαίνει τώρα από Κογκιάννη και λέει ότι αυτό με τα ρουσφέτια δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και υπάρχει δήλωση του πατέρα της, ο οποίος έχει δηλώσει στο Παπαχελά ότι ναι, το δεν είμαι πια που ήταν, διόριζα πάρα πολύ, έκανα λέει πάρα πολλά ρουσφέτια. Το έχει δηλώσει. Ναι, εννοείται. Και τώρα προφανώς έχει ξεχάσει και ήδη ότι υπάρχει τη δήλωση, λέει ο Κοσμάκης. Είναι τώρα η οποία πρέπει να έχει κάνει και αυτή η ρουσφέτια, να υποθέσω. Ναι. Η τώρα που Σταύρο στα 20 της, το έχει δηλώσει, έχω διοριστεί, λέει σύμβουλος, τι να διοριστεί στα 20 Σταύρο. Εντάξει, αυτή η χώρα είμαστε. Τέλος πάντων, ο ΔΟΜ, ο δημοσιογραφικός όμιλος Μαρινάκη, με ένα κατάπτυσο από το σέλιδο της προάλλης, στον Κυριακάτικο πρέπει να ήταν στο Βήμα. Ναι. Συνδύασε και πάλι την εξαφάνιση του προστήμου της ΕΚΑΠ. Το συνδύασε με τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος για την ιστορία πιέστηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά, δηλαδή Νέας Δημοκρατίας, να αγοράσει για πατριωτικούς λόγους τη ΕΚΑΠ. Ναι. Έχοντας τις διαβεβαιώσεις ότι το πρόστιμο που δέχτηκε, που μπήκε λόγω της λαθρεμπορίας της ΕΚΑΠ για σε εποχή που η διοίκηση ήταν διορισμένη από το κράτος. Έτσι. Εντάξει, διορισμένη από το κράτος, παραλαμβάνω. Αυτό έγινε Σταύρο το 2009, ναι. Η παράβαση, mm-hmm. Η λαθρεμπορία. Το 2012 ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς να πιέζει τον Ιβάν Σαββίδη. Η πρώτη απάντηση ήταν αρνητική, γιατί κατάλαβε ο Ιβάν Σαββίδης ότι δεν έχει προκοπή σε ΚΑΠ. Έβαλε μετά κι άλλους ο Αντώνης Σαμαράς. Πίστηκε ο Ιβάν Σαββίδης αυτό που είπες για εθνικούς λόγους. Ναι, γιατί η επόμενη εταιρεία που θα έπαιρνε τη ΣΕΚΑΠ σε ένα πολύ ευαίσθητο χώρο για την χώρα μας, την Θράκη, την Ξάνθη,
Ωραία. Ήταν τουρκικό συμφερόντων, μπήκε ο Ιβάν, την πήρε. Μπήκε το πρόστιμο και πήγε να το χρεωθεί ο Ιβάν. Μέχρι να τελεσυνδικήσει η απόφαση, ο Ιβάν πούλησε τη ΣΕΚΑΠ μαζί με την Τόσκο η Τάμπακ στην Τζαπάν το Πάγκο, Μπρους Λί, Τσάκι Τσάν και ξέρω εγώ και Τόμι Λί, Ταμπάκο, πώς το λένε. Ουσιαστικά δώρο την έκανε. Πάρε το, πάρε και τη ΣΕΚΑΠ. Πάρε και τη ΣΕΚΑΠ, ναι, στον deal των 1,6 δις δολαρίων, δηλαδή μετράμε σήμερα και τελειώνουμε το 2023. Ωραία. Και ο Ιβάν δεν έχει καμία εμπλοκή στη ΣΕΚΑΠ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Που σβήστηκε το πρόστιμο το οποίο μπήκε επί κυβερνήσεως Νέα Δημοκρατίας από διοίκηση που έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Ξέρω αγάπη, δεν είναι βολική κουβέντα που κάνω τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ωραία. Αλλά βγαίνω εμείς, εγώ έξω, εγώ και επιστρέφω. Ναι. Εμείς λέμε τα γεγονότα. Για ένα πρόστιμο που μπήκε επί κρατική διοίκηση. Τρία χρόνια πριν ο Ιβάν Σαββίδης πάρει την ΣΕΚΑΠ. Ναι. Και θα σβηστεί ένα χρόνο μετά που ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε την ΣΕΚΑΠ. Βγαίνει λοιπόν ιστορική εφημερίδα, γιατί ιστορικό είναι το βήμα. Το βήμα είναι ιστορική εφημερίδα, δεν είναι. Και γράφει ότι χαρίζει λεφτά σε φίλους του. Στον Ιβάν. Σε φίλους του Τσίπρας. Ναι. Σε φιλαράκια του. Ναι. Τουλάχιστον ψέμα. Δεν ξέρω αν είναι μηνύσιμο. Αλλά πώς μηνύσει να κάνει, δηλαδή ο Μαυρομάτης έχει γίνει όντως μαυρομάτης, δηλαδή είναι πάνω από τα... Μια χαρά ήταν φέτος. Δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Σε σχέση με πέρσι τόσα τράβηξε, φέτος ήταν ζάχαρη. Τον έβλεπα εκεί, μια χαρά μου λέει. Δόξα τω Θεώ. Δεν είχαμε κομμίνιδες και... Έχουμε και λίγο ελεύθερο χρόνο. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα γιατί πήγε το πράγμα έτσι και γιατί επιμένουν σε αυτήν την ιστορία η οποία είναι αστεία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπολογίζουν πως ο Λαουτσίκος θα φάει το παραμύθι. Και αυτός είναι ο στόχος που βγαίνει η συγκεκριμένη εφημερίδα να υποθέσω. Δεν, δηλαδή μην αγοράσετε βήμα, δεν θα μάθετε τα νέα, θα μάθετε κάτι άλλο. Εντάξει, θα μάθετε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πώς συνδυασε, Σατανά, μην πάρετε το βήμα, δεν θα μάθετε τα νέα επίσης. Ναι. Τέλος πάντων, σε αυτό το ύφος κινείται το πράγμα, είναι το Έθνος, μια πολύ ωραία εφημερίδα. Η οποία δεν πουλάει και πολλά, είναι η αλήθεια. Και μάλλον θα γίνει διαδικτυακή. Λέει την αλήθεια. Εγώ στηρίζω να ξέρεις Έθνος. Εγώ αγοράζω. Το κυριακάτικο. Αγοράζω. Κι εγώ. Ειδικά εκεί που έχει κάτι σεφ, κάτι τέτοια. Τα χρησιμοποιείς κιόλα. Εννοείται. Ναι. Πες τι θες. Ε, να σου κάνω σάλτσα αβοκάντο. Ε. Ωραία. Ναι. Ξέρεις τι είναι το αβοκάντο. Ξέρω ότι είναι αβοκάντο, δεν ξέρω. Ξέρω. Πράσινο, ξέρεις. Πράσινο. Και ωραία. Το παίρνεις όταν είναι λίγο μαλακό το παίρνεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν πας να παίξεις baseball. Α, μπράβο. Σωστό. Το ξέρεις. Ναι. Μπράβο, Σταύρο. Το Σταυρούπολη, παλιά. Αν δεν είχαμε αβοκάντο στο πρωινό, στο τόστ. Είχε κάτι χαστού και γυριά μου, φάκ. Δεν μπορείς να φανταστείς. Φαντάζομαι. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία με τη ΣΕΚΑΠ. Φτάνει, παιδιά. Παντρεύομαι, φεύγω. Πόρες, τα τρόμαξα, τι κάνει. Δεν είμαι καλά. Θα μιλήσεις για μπάσκετ μετά. Να μιλήσετε για μπάσκετ, παιδιά. Δεν είμαι καλά, να ξέρετε. Πρέπει να ενημερώσω το κοινό ότι περνώ μια κρίση. Δεν είμαι καλά, παιδιά. Αυτά τα λέει τώρα φορώντας μαύρα γυαλιά, να ξέρετε. Δηλαδή η κατάσταση είναι δράμα. Δεν περνάει από το μυαλό σας. Το στομάχι μου είναι μονίμως σε κόμπο. Γι' αυτό χάνεις κιλά τώρα. Μην έχεις δει ότι χορέψει. Όπως Σταύρο. Είπε ο Σταύρος, με έχεις δει ότι χορέψει. Δεν έχω χάσει. Πήγα να πάω να δοκιμάσω το κουστούμι και μου λέει αδυνάτησες. Εννοείται ότι δυνάτησα. Και το ξαναλάβει. Μην ταλαιπωρείς τον κόσμο, Σταύρο. Το ξαναλάβει. Μην χάσει άλλα 5 κιλά μέχρι το γάμο σε 5 μέρες. Και το ξαναλάβουν οι άνθρωποι. Πώς πας, κιλά και 2 κιλά, όχι μέρα και 2 κιλά, μέρα και 2 κιλά, κάπως έτσι. Κοίτα, έτσι όπως έτρωγα, ναι. Αν το αποτρώω φυσιολογικά και όχι βράδυ, 1 κιλό τη μέρα χάνω για πλάκα. Για πλάκα όμως. Με τον με το περπάτημα που κάνω. Σε συνθήκες Σαχάρας, όπως είναι η τύχη. Άρα σε δύο εβδομάδες. Αν κάνεις το λάθος και επιλέξεις άλλον δρόμο από τη σκιά, είσαι τελειωμένη ιστορία πραγματικά. Ναι. Σε δύο μέρες, σε δύο εβδομάδες δηλαδή θα είσαι. Μείον 14. Να βγεις να σε βγάλω μια ολόσωμη και σε δύο εβδομάδες να ξέρω να δω πώς θα είσαι. Σου είπα, εγώ θα το κάνω δύο εβδομάδες. Α, σε δύο εβδομάδες δεν θα είσαι. Ένα δράμα σου λέω. Δεν έχω όρεξη, καταλαβαίνεις. Εμφανίστηκε μπροστά μου κοκκινιστό με. Ναι. Σε αμαία και δεν έφαγα. Που έχω κοκκινιστό. Δράμα κανονικά δηλαδή. Αλλά σου λέω δράμα.
Κοκκινιστό, ε. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Θέλω να το καταλάβεις. Ε, τι να σε κάνω, αν ξεσπάσω αυτές τις μέρες, δεν είναι κάτι προσωπικό απέναντί σου. Α, μας προετοιμάζεις κιόλας, οκ. Εντάξει, δεν είμαι καλά. Ναι. Απλά έχω δικαίωμα κι εγώ να μην είμαι καλά μια φορά. Ναι. Πρέπει να κάνω καλά. Μια φορά, ναι. Διασκεδάζω. Θα με διασκεδάσετε μια φορά εσείς. Μα σου δώσα λύση έξω. Θα κάνω ένα μπάτσελο της προκοπής. Όχι, δεν κάνουμε μπάτσελο και τέτοια, είμαστε κατά. Ποιοι είστε εσείς? Εγώ προσωπικά. Α, φεύγω. Παρετούμε. Εντάξει, Σταύρο, καλή δύναμη. Θα τα πούμε αύριο ή μπα. Δεν ξέρω, παιδί, πώς θα ξυπνήσω. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Μας λες, αγάπη, ότι ο μέλλον σύζυγός σου δεν θα κάνει μπάτσελο πάρτι. Ναι, μέχρι τότε θα δούμε. Πώς το είπες. Μέχρι τότε θα δούμε, βέβαια. Το γυρίζει αγάπη. Σου λέει, θα βρούμε μία. Και σκάει και, και σκάει και ένα μπάτσελο, τι έγινε. Βλέπεις. Εντάξει, Σταύρο, δείξε δύναμη ψυχής. Δείξε δύναμη ψυχής. Δεν είμαι καλά. Έχω κόμπο στο μάχη. Τι να σε κάνω. Πιέζε ένα χυμό. Τι να πιω χυμό, ρε βλάκα. Δεν ξέρω. Βότκα για αυτό. Πιέζε μια βότκα. Πιέζε ένα τζιν. 20 μέρες, γι' αυτό κάνω. Μην λιποθυμήσεις. Θα αποχωρήσει τώρα ο Μαύρικ των φτωχών με τον γυαλί του Ray-Ban. Όλα αυτά τα λέει, δηλαδή δεν κάτσε ένα δράμα με μαύρο γυαλί. Παιδιά, μην το δείτε. Μην πατρευτείτε ποτέ. Όποιο το συναντήσει στο δρόμο, α του φίξει το χέρι. Όχι, το, και χτύπημα στην πλάτη. Χτύπημα στην πλάτη. Okay. Αυτό το μίζερο. Το διπλό. Ναι, ναι, ναι. Αχ, αδερφές, καταλαβαίνω και όλα αυτά. Θα ακούει μουσική λογικά, αλλά μην δίνετε σημασία. Εσείς κάντε αυτό που πρέπει. Να ξέρετε ότι είστε δίπλα του. Είναι συγκεκριμένο στάδιο το χτύπημα. Διπλό. Πατ-πατ. Είναι το κακομίρικο, ρε. Όχι, δεν είναι καλό αυτό. Το χτύπημα στην πλάτη. Αυτό αξίζω. Με την απόφαση που πήρα. Τι ζούμε, ρε, δεν μπορώ. Έλα, μας μαύρισε, έλα. Μας φυλάξε ο καΐνος, έλα. Έλα, Σταύρο, όλα καλά. Μας μαύρισε, έλα. Καλά, παιδιά, δεν είμαι καλά, φεύγω. Γεια σας. Για δύο. Θα πάρω τα λεφτά μου από πίσω. Τι άντε, φτάνει. Εντάξει. Φτάνει, φτάνει. Πω, πω, πω. Είμαι χαρούμενος όταν με βρίζουν, λέει ο Άγγελος Αναστασιάδης. Έτσι. Και καλά κάνεις. Να τη δώσουμε λίγη χαρά παραπάνω, Σταύρο. Έτσι, έτσι. Έχει πει πολλά, Στέργιο. Φέρω όλη την ευθύνη, είπε για το μάτς με την Ιταλία. Εντάξει, το είπε και προχθές. Είπε ότι μέσα από κάθε αρνητικό βγαίνει και ένα θετικό, Στέργιο. Σωστό είναι αυτό. Μηνύματα ζωής περνάμε εδώ. Σωστό είναι αυτό. Η φιλοσοφία μου είναι απλή. Μέσα από κάθε αρνητικό σίγουρα μπορείς να βρεις κάτι θετικό. Το θετικό είναι αυτό ότι δεν θα το βάλουμε κάτω. Είμαστε εδώ. Εμείς μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Τελικώς με Αρμενία. Εμείς και ο Θεός, Στέργιο. Όταν πάμε καλά, όλοι θα μας χειροκροτήσουν. Αν πάμε άσχημα, θα μας βρίσουν. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από ψηλά. Και ό,τι πει ο Θεός. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα περάσουν δύσκολα οι Αρμένοι. Αυτά είπε ο Άγγελος Αναστασιάδης. Πιστεύω. Και εγώ, ρε. Θα ξεσπάσουμε στην Αρμενία. Θα ξεσπάσουμε. 4-0. 4-0. Να μην βγει ένα γκολ κάτι. 4-1. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν θα περάσουν το κέντρο οι Αρμένοι. Θα είμαστε αμήλικτοι, τίποτα. Θα δώσουμε απαντήσεις. Τέλος. Από πρώτο ημίχρονο. Τέλος. Πρώτο ημίχρονο. Λέει, επιμερών Άγγελο Αναστασιάδη, η εθνική δέχεται τα περισσότερα γκολ, αν όχι όλα, δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό, στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Άρα... Και με τη Βοσνία. Άρα, Στέργιο, κάτι και με καλά. Την Τουρκία και με την Ιταλία. Τι γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Προβληματισμένο είσαι και εσύ. Θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση. Είπα πριν για τις αλλαγές. Θα φέρουμε Ζέκα δίπλα στο Σάμαρι. Ναι. Δεξιά Μαυρίας, αριστερά ο Κούτρης. Εσωτερική ενημερωτική. Θα αλλάξουμε Κούτρη, ναι. Ναι. Δεκάρι ο Φορτούνης. Ναι. Και μάλλον Κουλούτη μπροστά. Α. Το αλλάζουμε τώρα δηλαδή. Θα το αλλάξουμε, ναι. Θα καταλάβουν οι διεθνείς άμα γίνει καμιά αλλαγή συστήματος ή πάλι θα φωνάζει αυτό, ο Άγγελος. Αυτό είναι θέμα. Παιδιά, αλλάξαμε σύστημα και δεν καταλαβαίνουν. Τι λες. Όταν δεν καταλαβαίνουν οι παίκτες, υπάρχει θέμα. Και θα είναι έξαλλος. Τι να κάνει ο Άγγελος. Θα περνάει ήχος στην τηλεόραση. Αν δεν καταλαβαίνει κανονικά. Ο άλλος. Τον ακούγαμε βλέπεις στην τηλεόραση δηλαδή. Πέρασε ήχος κανονικά. Αγαπητοί, αν δεν καταλαβαίνει ο παίκτης, πρέπει να κάνει. Που είναι η δουλειά του. 7 παίκτες όμως. Τι να κάνει ο Άγγελος. Να μπει να παίξει μέσα ο ίδιος. 7 παίκτες. Δεν μπορεί να παίξει πλέον ποδόσφαιρο. 7 παίκτες το κατάλαβαν ότι άλλαξε τόσο το σύστημα εκείνη την ώρα. Προφανώς το IQ δεν είναι ανεπτυγμένο. Και τον 7. Και τον 7. Λογικό, εντάξει. Να βρούμε πιο έξυπνους παίκτες. Οπότε με το που δίνεται μια εντολή να την εφαρμόζουν οι παίκτες στο γήπεδο. Να δίνεται σωστά η εντολή όμως. Η εντολή δόθηκε μια χαρά, αγάπη. Τώρα, αν δεν κατάλαβαν τα παιδιά μας, είναι άλλο θέμα. Τα 7 παιδιά μας. Γιατί αν καταλάβαιναν τα παιδιά και άλλαζε το σύστημα, μπορεί και να κερδίζαμε. Στο 3-0 ήταν. Στο 3 ήταν, ναι. Μπορεί να κάνουμε. Θα βάζαμε ένα γκολ μέχρι το ημίχρονο 3-1, ναι. 1-3, μέχρι το 65 2-3 και μετά μπάλα είναι. Α, οκ. Okay. Ναι, εντάξει, έχει μια λογική, Στέργιο. Έχει μια λογική. Αλλά. Έχει μια λογική. Κάποιοι. Που το είχα δει άντε από το παιχνίδι, δικαιώθηκα. Γιατί είχα σκεφτεί ότι θα είναι σκληρό μάτς. Ναι. Μεγάλη δικαίωση. Από το ημίχρονο είχαμε. Πιο ημίχρονο βασικά. Τέλος πάντων. Θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα να επιστρέψουμε μπάσκετ. Ναι, θα κάνουμε μια απόπειρα να δούμε αν υπάρχει κάτι. Ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει κάτι νεότερο, το είπαμε. Σε αναμονή νομίζω είμαστε. Ο Πάκο έκανε την πρώτη μεταγραφή.
Είπαμε ότι ο Ροντρίγκο είναι για 3 χρόνια. Γιατί ανακοίνωσαν το Σάββατο. Για 3 ναι, χρόνια. Για 3 χρόνια θα φορά το νούμερο 2. Οπότε κλείνει αυτό και από εκεί πέρα περιμένουμε εξέλιξη και του Ισμαήλ Σίλβα. Νομίζω και στον Κάνια. Σε κάποια φάση πρέπει να τελειώσει και αυτό. Ή τα αρνητικά ή θετικά. Εγώ το έχω ξαναπεί, δεν λέω τίποτα για Κάνια. Εντάξει, έχουμε πολύ καιρό. Έχουμε πολύ καιρό. Εδώ και πολύ καιρό ότι υπάρχει θετική διάθεση από πλευρά του και από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει κάτι οριστικό ακόμα. Οπότε περιμένουμε και εκεί. Ο Μάριο Μπράγκοντεν στο τελικό του Nations League. Δεν ξέρω αν του γυάλισε κάποιο Ολλανδό ή κάποιο Πορτογάλο. Ναι. Είδα από κοντά την νίκη με 1-0 της Πορτογαλίας. Το σύγχαμα Ρονάλντο χαλάστηκε γιατί βγήκε συμπαίκτη του MVP. Καλά, ρε. Μιλάμε για βλήμα τώρα, εντάξει. Ρε, σέρια, τον Ρονάλντο. Άσε με ρε, σε αγάπη τώρα. Εντάξει. Παίρνει η ομάδα σου το τρόπο, έχει ένα σπίτι με. Νοοτροπία νικητή είναι αυτό. Και βγαίνει ο άλλο συμπαίκτη του πρώτη φορά MVP. Νοοτροπία νικητή είναι αυτό. Και χαλιέσαι. Ναι, στεριό, γιατί όταν είσαι νικητή δεν θα χάσει πουθενά. Ο Λουτσέσκου τον είχε καθαρίσει τον αγάπη. Όχι. Νοοτροπία τον είχε καθαρίσει αυτόν. Νοοτροπία νικητή. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Πολύ καλά κάνει. Πάνω απ' όλα η ομάδα λοιπόν. Μαζί του. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Θυμίζω Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο Βεργίνα. Τουρίζει τη Καζίνο, τελευταίες δύο παραστάσεις. Ο λαός τραγούδι θέλει το μεγάλο φέρμα στον μεγάλο στρατό Διονυσίου. Από Άγγελο, Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου, κλείστε εγκαίρως τις θέσεις σας. Ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του Καζίνο όλο το 24ωρο. Χαμός, Στέργιο. Χαμός. Λοιπόν, στοίχημα είναι μαζί μας. Με πολλές επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, φόρμουλα και τένις, γιατί έχει και διάφορα τουρνουά ακόμα και τώρα. Από κινητό, tablet ή υπολογιστή παίζεται πολύ εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει το live casino και το σερί το οποίο έχει επιστρέψει. Τα Νάκ είναι μαζί μας με πολλές επιλογές, είτε για γυναικεία συλλογή, είτε για ανδρική, είτε για παιδική, και σε παπούτσια και σε εξουάρ και σε τσάντες. Πολλά και τα καταστήματα και πλατεία για Σοφίας και Mediterranean Cosmos και έτσι μισκή μας εταίρους και φυσικά Nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Που έλεγες πριν για τένις, Ντένις Σαποβάλοφ. Σαποβάλοφ με Γιάν Στρούμφ. Ποια είναι αυτή η Στρούμφ? Τι πια μου. 1,73. Και 2,08 η Στρούμφ. Τι παίζεις αυτά, είναι μη Στρούμφ. Είναι μικρά τρούνα αυτά. Σάκαρη. 1,53 η Σάκαρη. Αυτή τα έχει με τον άλλον. Κάτι τέτοιο διάβασα. Στο Έθνος, ναι. Είναι ζευγάρι. Ναι, κύριο, το που λες, είναι σίγουρο. Λοιπόν, μαζί μας τη δεύτερη ώρα και ο Φτύκας, πλακάκια και ήδη γηγενής, με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη, με προϊόντα φυσικά από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Φροντίζει ο Φτύκας για εσάς. Απόλλωνος 37-39 κατά Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 μια συνέντευξη του Παντελή Κωνσταντινίδη, που έδωσε στη Φόρτσα. Νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως ενδιαφέρον έχουν και οι χθεσινές δηλώσεις του Μιρτσέα Λουτσέσκου για τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Φιλοξενήθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό της Ρουμανίας ο παπάς Λουτσέσκου. Τι είπε? Και μεγάλο μέρος της συνέντευξης αναλώθηκε στον Ράσβαν Λουτσέσκου. Το έπιασε ιστορικά ο παπάς. Από παλιά. Από όταν ήταν παιδάκι ο Λουτσέσκου, 4-5 χρονών. Είπε ότι εγώ προσπάθησα να παίξω και τένις, εννοεί ερασιτεχνικά ο Μιρτσέα, μετά που σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ναι. Και για σκι πηγαίναμε, αλλά αυτός ήταν, λέει, κολλημένος με το ποδόσφαιρο. Δεν ήθελε να κάνει τίποτα άλλο. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου του είπε: γίνεται τερματοφύλακας για να μην σε συγκρίνει κανείς μαζί μου. Ναι. Και έτσι έγινε τερματοφύλακας, παρότι δεν είχε το ύψος, όπως λέει και ο Μιρτσέα. Καλός τερματοφύλακας, αλλά όχι κάτι το αμάν. Δεν νομίζω να θυμούνται και πάρα πολλοί Ρουμάνοι πολλές εμφανίσεις καλές του Ράσβαν Λουτσέσκου. Αλλά μετά έκανε αντιπρόεδρο στη Ραπίντ ένα χρόνο και εκεί ανακοίνωσε στον πατέρα του ότι θέλει να γίνει προπονητής και έτσι ξεκίνησε αυτός ο δρόμος, αυτή η διαδρομή. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος αρνήθηκε, λέει, προτάσεις από την Τουρκία και έτσι Μπεσίκτας, που οι Τούρκοι το παρουσίασαν πριν από ένα διάστημα, ναι, ότι είναι κλεισμένος. Έλεγαν και νούμερα και 2 χρόνια και όλα. Και τελικά ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, λογικά στην ίδια συνέντευξη, επειδή βγάζαν κομμάτια-κομμάτια οι Ρουμάνοι, είπε ότι έχω πει όχι και στις δύο προτάσεις. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, να δουλέψω για να βγάλω νέα ταλέντα. Θέλω μια έτοιμη ομάδα για να διεκδικήσω υψηλούς στόχους. Άδικο έχει. Όχι, στην ηλικία του τώρα δεν θα κάτσει να. Είναι ταλέντα. Εντάξει, λογικό, δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με project τέτοιου είδους. Θα θέλει να πας για τίτλους κλπ. Γενικότερα, οι ομάδες της Τουρκίας έχουν περάσει οι εποχές των παχιών αγελάδων. Ναι.
Με παίκτες όπως περνούσε. Ο Σνάιντερ, ο Φαν Πέρση, Ντρογκμπά. Ο Κάι, Ντρογκμπά κτλ. Και έχουν περάσει και αυτή σε μια εποχή που σαφώς υπάρχει χρήμα, αλλά όχι πλέον τόσο πολύ. Ακόμα και για ομάδες όπως οι τρεις της Κωνσταντινούπολης. Και γι' αυτό υπάρχουν και ομάδες που σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω και διεκδικούν πρωταθλήματα. Ναι. Όπως φέτος ποια ήταν η Μπασάκ Σαχίρ. Νομίζω, ναι. Οπότε και αυτή μπαίνουν σε μια λογική να βγάλουμε παίκτες. Και προφανώς ο Μερτσέα δεν έχει τη διάθεση να ασχοληθεί 2-3 χρόνια για να βγάλει παίκτες. Είναι καλύτερο τελείωνο όλο αυτό. Την ίδια ώρα ο Ακπόμ Στέργιο είναι στο Παλί ακόμα. Ένα ταξίδι 2-3 εβδομάδες είναι εκεί. Πώς θα πας αγάπης, άμα πας στο Παλί θα κάτσεις. Κάθε μια εβδομάδα ρε φίλε. Ωραία πράγματα όμως. Πρέπει να το ζει εκεί πέρα. Βλέπουμε social media διάφορα πράγματα που ανεβάζει. Ωραίος τύπος ο Ακπόμ γενικά. Είναι έτσι αυτό το προφίλ το πιο ήρεμο. Νέα παιδιά, αγάπη, μια χαρά κάνει. Και ο Ακπόμ και ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ νέο παιδί. Νέο παιδί είναι και ο Μπίσεσβαρ. Δεν το βάζει μια κατηγορία με τον Ακπόμ. Ο Μπίσεσβαρ πού είναι, είναι στο Λος Άντζελες. Ήταν στο Λος Άντζελες, δεν ξέρω αν έχει μείνει εκεί ακόμα ή όχι. Ναι. Πήρε Σβάρνα όλα τα στούντια του Χόλιγουντ. Αυτό έβλεπα. Το σκηνικό του Χάρι Πότερ, το σκηνικό του αυτό, μια χαρά. Ξετρελάθηκε με τα παιδιά εκεί πέρα κανονικά. Και επειδή λέγαμε πριν για την οικογένεια Λουτσέσκου, έχει δώσει και ο Ρασβάν πολλές συνεντεύξεις από ό,τι κατάλαβα στη Ρουμανία. Και τηλεοπτικές και σε site και σε εφημερίδες και παντού. Και πάλι μίλησε για τον Ιβάν Σαββίδη και τη σχέση του μαζί του. Και κολλάει σε αυτό που λέγαμε και πριν με τον Σταύρο, ότι ουσιαστικά ο Λουτσέσκου λέει για μια ακόμη φορά ότι στο ξεκίνημα, όταν ήμουν στον ΠΑΟΚ, είχαν γίνει διάφορες κουβέντες με τον Ιβάν Σαββίδη. Είχε φτάσει ακόμα και στο σημείο να του πει ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ για συγκεκριμένους παίκτες ότι θέλει να τους δει να παίζουν. Και λέει ο Λουτσέσκου, η κουβέντα έγινε και τρεις μέρες αργότερα είχαμε αγώνα. Και δεν τους έβαλα αυτούς τους παίκτες. Και λέει ότι εκεί και ο Σαββίδης κατάλαβε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία από την πλευρά του Λουτσέσκου και το δέχτηκε. Και από εκεί και πέρα ανέπτυξαν οι δυο τους μια ιδιαίτερη σχέση που, όπως λέει ο Λουτσέσκου, δεν την είχε ποτέ με άλλους μεγαλοπαράγοντες που είχε συνεργαστεί, κυρίως στη Ρουμανία. Και από την άλλη λέει ότι μέσα από αυτό και οι παίκτες μου κατάλαβαν ότι στην ομάδα θα υπάρχει πάντα δικαιοσύνη. Και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει κάποιος χωρίς να το αξίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο 100%. Λέει ότι γενικότερα ο Ιβάν Σαββίδης τον βοήθησε πολύ να χτίσει όλο αυτό το προφίλ εντός ομάδας, να ισχυροποιηθεί, να καταλάβουν όλοι ότι αυτός είναι το απόλυτο αφεντικό και το νούμερο ένα. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχει όλη η συνέντευξή του, που μίλησε κυρίως για τον Ιβάν Σαββίδη. Και οι Ρουμάνοι, από ό,τι καταλαβαίνω, δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλο αυτό. Για τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Ιβάν Σαββίδη και τη σχέση του με τον Λουτσέσκου. Και προσπαθούν συνεχώς να τον στρέψουν εκεί λίγο στο τρυπάκι ότι είναι ένας ισχυρός παράγοντας και αν σας έχει ζωρίσει πολύ και αν έχει ζητήσει εκείνα πράγματα και αν σας υποχρεώνει να τα κάνετε. Και ο Λουτσέσκου πάντα λέει ότι όχι, γίνονται κουβέντες σίγουρα, είναι ένας ισχυρός άνθρωπος σίγουρα, αλλά δεν προσπαθεί να επέμβει στη δουλειά μου. Ναι. Στον ταξί πήρε η Ρεάλ του Ναζάρ. Κάνει ένα βίντεο, ρε, κάνει κάτι. Είδες ο ΠΑΟΚ, έκανε ένα βιντεάκι. Και μπαμ μπαμ έτσι ο ΠΑΟΚ. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Και εσύ παίρνεις τον Αζάρ. Κάντε ένα βίντεο τον άνθρωπο. Ας στείλει ο Παναγιώτης Αλωνιάδης εκεί πέρα κάποιες κατευθύνσεις στην Ρεάλ. Τίποτα. Γιατί στον ΠΑΟΚ έγινε πολύ πάλι μια εντυπωσιακή παρουσίαση για τον Ροντρίγκο. Πραγματικά πολύ ωραίο βίντεο. Και ουσιαστικά ήταν ένα βίντεο που μας βάζει λίγο στη νέα χρονιά. Ότι πέρσι πήρε ο ΠΑΟΚ τον Νταμπλ, αλλά υπάρχει συνέχεια, υπάρχουν ακόμη πιο υψηλοί στόχοι και κάπου εκεί μπαίνει στο κάδρο ο Ροντρίγκο. Πολύ πολύ γρήγορα όμως. Δηλαδή ο παίκτης ήρθε την Πέμπτη το απόγευμα. Ναι. Παρασκευή ήταν στην Τούμπα. Και αν δεν υπήρχαν κάποια μικρά διαδικαστικά, ήταν και την Παρασκευή έτοιμοι να το ανακοινώσουν. Ναι. Απλά το κράτησαν για Σάββατο πρωί. Αλλά ωραίο, πολύ ωραίο όντως. Ξεκίνησε ωραία αυτή η σειρά των ανακοινώσεων από τον ΠΑΟΚ για τον Ροντρίγκο. Αύριο έχουμε την πρώτη κλήρωση για το Champions League. Αλλά σαφώς και δεν αφορά καθόλου τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι ομάδες από τον Γιβραλτάρ, από την Ανδόρα, από το Σαν Μαρίνο και το Κόσοβο. Τέσσερις ομάδες είναι όλες και όλες. Στον προκατακτικό γύρο που τον ονομάζει η UEFA. Αλλά ακόμα και έτσι, εντάξει, ουσιαστικά θα ξεκινήσει το Champions League. Αύριο είναι η κλήρωση, 25 Ιουνίου, τα παιχνίδια.
25 και 28 Ιουνίου, μέσα σε 3 μέρες. Και μετά η κλήρωση που σαφώς και αφορά τον ΠΑΟΚ. 18 Ιουνίου, πρώτος προγραμματικός και δεύτερος προγραμματικός. Δεν θα βγει αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τα ποια φαβορή αναμένεται να περάσουν και να βρεθούν στον δρόμο του δικεφάλου. Έχουμε ακόμα μέρες, αλλά εντάξει, είναι σημαντικό σιγά σιγά να ξεκινάει και η διαδικασία. Δεν είναι τόσο μακρινή η στιγμή που θα έρθει και η κλήρωση για τα μάτς του δικεφάλου. 22 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση για τον τρίτο προγραμματικό, τα παιχνίδια 6-7 Αυγούστου και 13 Αυγούστου. Ναι, μπαίνουμε. Πότε θα περάσει αγάπη, χαμπάρι θα πάρουμε. Πλάγανε, εδώ πέρασε ο μήνας των διακοπών. Σε 2 εβδομάδες υπάρχει πρώτη συγκέντρωση. Ναι. Σιγά αλήθεια σιγά, πέρα από τους 4, τον. Αυτούς λυπάμαι. Όχι, τους 5 βασικά, γιατί βάζει ο Ινο Κουλούρης, ο Πασχαλάκης, ο Πέλκας, ο Ίγκασον και ο Σβιντέσκι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Που θα έχουν μερικές ημέρες παραπάνω, όπως είναι λογικό, γιατί έχουν μάλλον υποχρεώσει ακόμη. Και αύριο αγώνα. Όλοι οι υπόλοιποι σε 2 εβδομάδες, 25 του μήνα, Θεσσαλονίκη πρώτη συγκέντρωση και 1 Ιουλίου Ολλανδία. Ολλανδία. Οπότε πέρασε σιγά σιγά ο καιρός. Πότε ήταν, Στέργιο, 11 Μαΐου και ήμασταν στην Αθήνα για τον τελικό. Και πότε έχουμε φτάσει 10 Ιουνίου, δεν το καταλάβαμε καν. Περνάει ο χρόνος, αγάπη. Πολύ γρήγορα. Γενικότερα, πάντως, υπάρχει μια ησυχία. Ο Guardian, Στέργιο, που διέψευσε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για το Φορτούνη από τη West Ham. Σήμερα. Α, δεν υπάρχει 17 εκατομμύρια που γράφανε. Γράφανε εδώ, αλλά ο Guardian σήμερα. Ο έγκυρος Guardian, δεν είναι τοπικός, Στέργιο. Καμία πρόταση για Μπάρκα 30 εκατομμυρίων υπάρχει. Κάτι για 27 ακούγεται. Για Λιβάγια 25. Για Λιβάγια 25. Δεν θα ξαναπώ στο Τατσάκ, γιατί εντάξει πραγματικά. Θα σου πω και το Φορτούνι. Δεν παίρνουν ούτε καν στον κόπο οι φίλοι τη Τατσάκ. Για το Φορτούνι, πάντως ο Guardian λέει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από τη West Ham ακόμα για τον Φορτούνι. Διαψεύοντας όλα όσα γράφω το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν ένα χορό εκατομμυρίων για τον Φορτούνι, ο οποίο είναι καλό παίκτη. Έτσι δεν λέμε, δεν αμφισβητούμε αυτό. Απλά λίγο εκεί στα νούμερα πάντα. Στον Ολυμπιακό υπάρχει μια. Εντάξει, εδώ και 5-6 χρόνια. Ανωδική τάση, Στέργιο. Ναι, νομίζω. Έχει βρει τους μηχανισμούς ο Ολυμπιακός και τα κυκλώματα και. Έχει ο κόσμος την εντύπωση και εγώ μαζί ότι είναι λίγο φουσκωμένα τα νούμερα των μεταγραφών γενικότερα του Ολυμπιακού. Φουσκωμένα. Εντάξει. Ναι. Κάποια εκατομμύρια δεν είναι κάτι. Είπαμε για Κουμπάρο, Λουτσέσκου. Όχι, δεν αναφερθήκαμε. Δεύτερη να ζήσουν τα παιδιά. Ναι. Ο Γιουνές. Τον πάτρεψε για δεύτερη φορά. Είχε παντρευτεί με πολιτικό, ήταν μάρτυρας Παύλα Κουμπάρος. Ναι. Ο Ράσμαν Λουτσέσκου. Εχθές έγινε και ο θρησκευτικός. Ξανά Κουμπάρος. Ήταν ξανά Κουμπάρος ο Ράσμαν Λουτσέσκου. Πάντρεψε τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Μαζί με ένα ακόμα που μου διαφεύγει το όνομά του. Δύο ήταν οι Κουμπάροι. Εντάξει, φαντάζομαι καλά πέρασαν χθες το βράδυ. Ναι, εντάξει, χαρά. Είναι φίλοι χρόνια. Καθώς έχουν συνεργαστεί και στην Πετρολούλ και στην Ξάνθη. Γιουνές και Λουτσέσκου. Τώρα, στο μπάσκετ δεν υπάρχει η παραμικρή εξέλιξη. Γι' αυτό και δεν θα έχουμε κουβέντα με τον Νίκο. Καλό είναι να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια στον κόσμο. Το έχουμε αφήσει το θέμα εκεί που το έχουμε αφήσει. Στην τελευταία συνάντηση μεταξύ Πρέλεβιτς, Κατσαρή και Καραμάνο. Η συνάντηση έγινε την περασμένη εβδομάδα. Φαντάζομαι θα υπάρξει και μία ακόμα στα κοντά. Δεν προκύπτουν πολλές λεπτομέρειες για τον κύριο Καραμάνο. Αλλά περισσότερη σημασία έχει ποιοι είναι από πίσω του, ποιοι επιχειρηματίες. Φαντάζομαι πριν γίνει το οτιδήποτε, και αυτό ισχύει για όλους, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη κίνηση, και ο Ερασιτέχνης και ο Μπάνε Πρέλεβιτς θα κάνουν τις προεργασίες, θα κάνουν τις συζητήσεις, προκειμένου η ομάδα να δοθεί σε σωστά χέρια και να μην έχουμε πάλι σε λίγο χρονικό διάστημα νέες περιπέτειες. Ναι. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά, αυτή είναι ουσιαστικά η ιστορία του ΠΑΟΚ τα τελευταία κοντά 20 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ σε νέες περιπέτειες. Από την Dream Team του Γιώργου Μπατατούδη, αγάπη που δεν την πρόλαβες καλά, με Σιγάλα, Λιαδέλη, Βάις, Μπλερ κτλ. Κτλ. Ομάδα που διαλύθηκε μέσα σε λίγους μήνες. Μετά έρθει η Λέλαπα Δρόσου, άλλη μεγάλη ιστορία και αυτή. Τα πράγματα συμμαζεύτηκαν κάπως ως αρκετά με την παρουσία του Μπάνε Πρέλεβιτς και την βοήθεια του Ιβάν Σαββίδη.
Αλλά ο ΠΑΟΚ έφτασε πάλι όχι στο σημείο 0, στο σημείο μείον 10. Και καλείται τώρα ο Ερασιτέχνης κατά πρώτο λόγο και η ΚΑΕ κατά δεύτερο να πάρουν τις σωστές αποφάσεις προκειμένου να αλλάξει πορεία η ομάδα και να μην μείνει στα ίδια ή πάει ακόμα χειρότερα. Ναι, γιατί το στοίχημα αυτό είναι. Πάει ακόμα χειρότερα, πάει. Ναι, φυσικά και πάει. Φυσικά πάει. Δεν έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ στον πάτο και μακάρι να μην φτάσει ποτέ ο σχετικός ΠΑΟΚ. Μπορείς αλλά... να υποθηκεύσεις το μέλλον σου, μπορείς χιλιά δυο. Ναι. Με μια κακή κίνηση και μια απόφαση. Αλλά λογική μου λέει ότι ο Θανάσης Κατσαρής και ο Μπανεπρέλεβιτς πριν να αποφασίσουν να δώσουν την ομάδα σε οποιονδήποτε, είτε είναι ο κ. Καραμάνος και οι συνεργάτες του ή κάποιος άλλος που θα προκύψει, αν προκύψει δεν ξέρω, φαντάζομαι θα γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει προκειμένου να διασφαλιστεί ο ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Δεν υπάρχει απόλυτη διασφάλιση για τίποτα, αλλά μπορεί να διασφαλιστεί ο σύλλογος στο μεγαλύτερο ποσοστό και να μην ζήσουμε, αν γίνεται, καταστάσεις που ζήσαμε στο παρελθόν. Είτε στο πρόσφατο, είτε στο απότερο. Αυτά και με το μπάσκετ. Σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικά. Υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος για να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες στα ερασιτεχνικά τμήματα. Μέσα σε αυτές και η ομάδα βόλεϊ και η ομάδα handball. Το ποδόσφαιρο παραμένει λογικά νομίζω στην κορυφή του ενδιαφέροντος του κόσμου. Η παραμονή Βαρέλα έφερε αγάπη την ηρεμία στην ομάδα. Ναι, γιατί θα είχαμε γκρίνια νομίζω, δικαιολογημένη σε σημαντικό βαθμό και σε απόλυτο. Η απόκτηση του Ροντρίγκο και γιατί πρόκειται για έναν ικανό ποδοσφαιριστή, αλλά και γιατί έγινε αυτό που έγινε με την ΑΕΚ, αλλά πρωτίστως γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε έναν καλό ποδοσφαιριστή. Αλλά πρέπει να καταγράψουμε και το άλλο που, το σκηνικό με την ΑΕΚ. Ήταν μια νίκη του ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε. Ναι, γιατί αυτοί το ανέδειξαν περισσότερο και προσπάθησαν να μειώσουν την μεταγραφή του Ροντρίγκο. Αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ εδώ που έχει φτάσει δεν το έκανε φυσικά για να κερδίσει επικοινωνιακά την ΑΕΚ. Το κάνει εκεί που πρέπει, δηλαδή στους αγωνιστικούς χώρους, όταν δεν υπάρχουν διαιτητές που είναι ψεύτες και δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση μέσα σε 5-10 λεπτά. Όχι, ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε. Πήρε έναν παίκτη που κατά τα φαινόμενα και από όσο βγαίνει από την Πορτογαλία είναι υψηλό επίπεδου. Ενισχύθηκε εκεί που ήθελε. Δεν είχε μπει ποτέ σε στριπάκι το να ασχολείται με τις άλλες ομάδες και να δίνει πράγματα. Όχι, όχι. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες. Άλλοι γράφουν ότι ο Ολυμπιακός κλέβει από τον ΠΑΟΚ τον Σκριτέλ γιατί. Το Σιαμπάνι, πολλούς. Προτίμησε ο Σκριτέλ τη σιγουριά του Ολυμπιακού και όχι τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μιλάμε για γελιότητες. Οπότε δεν έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ με όλο αυτό το πράγμα. Αυτό για τον Ροντρίγκο, όποιος θέλει να το δει από την αρχή, από την πλευρά της ΑΕΚ υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα που μιλούσαν για μεγάλη μεταγραφή. Όταν προέκυψε ο ΠΑΟΚ και όταν ο ΠΑΟΚ το συμφώνησε σε πρώτη φάση, προσπάθησαν να πούνε ότι όχι, δεν ήταν αυτό ο πρώτος στόχος της ΑΕΚ, ήταν ο Παολίνη που μας λέγανε την Παρασκευή. Okay, ο καθένας θα φανεί μάλλον μέσα στη χρονιά το τι θα κάνει ο ένας και τι θα κάνει ο άλλος. Όντως, παρότι ο Σταύρος έχει αντίθετη άποψη, εγώ στο δικό μου το μυαλό υπάρχει το σενάριο να δούμε στην προετοιμασία να δοκιμάζει το Ροντρίγκο και στα αριστερά. Ναι, δεν αποκλείεται. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ο Σταύρος έχει εκ διαμέτρου αντίθετη. Okay. Δεν θα μαλώσουμε με κανέναν. Απλώς δεν ξέρω κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα πάρει και αριστερό μπακ, καθώς μετά θα υπάρχει ένα συνοστισμός όταν επιστρέψουμε με το καλό και ο Βιερίνια. Εντάξει, είναι θέματα που θα τα δούμε από τον Ιούλιο και μετά, ουσιαστικά από τα πρώτα φιλικά, θα έχουμε αποκρισταλωμένη άποψη για το ποιες είναι οι φετινές σκέψεις του Ράσβαν Λουτσέσκου. Σε θέσεις που είτε υπάρχουν ήδη, είτε θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να βγάζει μέσα στο social media διάφορα μικρά κομμάτια από την μικρή ταινία, θα είναι αυτό το στέργιο, τι θα είναι, κάπως έτσι δεν είναι. Μάλλον έτσι θα είναι, μια μικρή ταινία, ουσιαστικά. Από τη φιέστα που είχε γίνει στην Τούμπα, λαμπερή. Και αν κρίνει κανείς από όλα όσα έχουν βγει μέχρι τώρα στο social media, νομίζω ότι θα είναι και αυτή η ταινία του ΠΑΟΚ εντυπωσιακή, όπως ήταν και η περσινή για τον τελικό, τη θυμόμαστε όλοι. Δίνουν έτσι μία μικρή γεύση. Έχει και τώρα στο Twitter ένα νέο βίντεο που ανέβασε ο ΠΑΟΚ και περιμένουμε
Να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν θα γίνει όπως πέρσι. Καλό θα είναι το αποτέλεσμα, είμαστε σίγουροι. Ναι, αλλά γενικά δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ξέραμε ότι ετοιμάζουν κάτι. Και είναι εντυπωσιακά και τα κλιπάκια που έχουν βγει και μέχρι τώρα. Για την ταινία αυτή του ΠΑΟΚ. Για τη φιέστα της Τούμπας. Ναι. Η οποία ακόμα συζητιέται. Προχθές διάβαζα πάλι στο Dugout, έβλεπα μάλλον ένα βίντεο από όλα όσα είχαν γίνει. Και το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, πάλι το Dugout έβγαλε βίντεο, εκείνο το βιντεάκι μάλλον, από την παρουσία του κόσμου στο δρόμο για την Ξάνθη, που είχαν σταματήσει τότε το Πούλμαν. Ναι, ναι, ναι. Και το αναδείκνυαν πάλι. Και γενικά ο ΠΑΟΚ, νομίζω φέτος, έδωσε πολλές αφορμές σε όλους εξωτερικό να ασχοληθούν μαζί του. Όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Μαζί μας και σήμερα ήταν τα ΝΑΚ, όπου υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και σε ανδρική συλλογή και σε γυναική και σε παιδική και σε αξεσουάρ και σε τσάντες. Πολλά και τα καταστήματα και πλατεία Αγίας Σοφίας και με Μετέρνιαν Κόσμος και Τσιμισκή με Αριστοτέλους, το πιο νέο κατάστημα από όλα. Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν και φυσικά nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή και Σάββατο οι δύο τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο Βεργίνα, ο λαός τραγούδι θέλει, με Άγγελο, Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου στο μεγάλο αφιέρωμα στον αξιεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Δείτε και όλες τις θέσεις σας, σαν ταμεία του Καζινό Λίγη Κιθάουρο, Ticket Service.gr, καταστήματα Πάμπλη και τηλεφωνικά στο 217-234-567 και μαζί μας η δεύτερη ώρα. Ήταν όπως κάθε μέρα οφτήκας, πλακάκια και είδη κοινής για όσους θέλουν να ανανεώσουν το μπάνιο τους με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Για πληροφορίες τηλέφωνο 2310-905-503 ή περάστε μια βόλτα από τον Φτίκα Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ στο παρεάκι. Καλή εβδομαδούλα. Δευτερίτσα. Καλή Τρίτη. Καλή Τεταρτίτσα. Ψυχαλίζει όμως το ίδιο και μας το χάλασε. Ψυχαλίζει, Ο καιρός δεν είναι πολύ καλό σήμερα. Θα φτιάξει. Λοιπόν, τι να κάνεις, υπομονή στο παρεάκι. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Από εμάς, καλό μεσημέρι.